Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, καλό απόγευμα σε όλους. Είναι η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο. Το κοντά σας σήμερα Δευτέρα, πολύ ζέστη εδώ σε Φλόριδα. Καλωσορίζουμε τους πάντες στην ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Τα τηλέφωνα μας εδώ στο σταθμό, για σας που θέλετε λάβετε μέρος, είναι 727 από Ελλάδα 1-727-725-5555. Επίσης μπορείτε να λάβετε μέρος και μέσω του Facebook ή με το Skype που είναι Greek Voice. Εκπέμπουμε στον αέρα στη Φλόριδα στο κανάλι 48,3. Επίσης σε όλα τα cable TV, αγαπητοί φίλοι, εκπέμπουμε, όπου μεταδίδουμε το κανάλι μας στο Frontier Cable TV στο κανάλι 24, στο Spectrum Cable TV στο κανάλι 948 ή στο 99,8. Επιπλέον εκπέμπουμε και στο 948 Cable TV, αν έχετε το Cable Box. Για το AWA Cable TV εκπέμπουμε στο κανάλι 96. Στο διαδίκτυο μπορεί να μας δουν οι φίλοι ακροατές με όλα τα τηλέφωνα τους. Αν πάτε στο Facebook μπορούν να παρακολουθήσουν την εκπομπή μας, αγαπητοί φίλοι, ή στο Facebook, no problem. Επίσης μπορεί να μας παρακολουθήσετε απευθείας μετάδοση από το ίντερνετ στο wpso.com. Εκπέμπουμε επίσης και στο YouTube, όπως επιπλέον εκπέμπουμε, αγαπητοί φίλοι, και στο Magic TV Box, στο Zap TV, στο Greek IPTV, στο Buster TV, στο... πόσα box υπάρχουν, πολλά υπάρχουν, στο Amazon, στο Google Box, στο Sony DVD Recorder Player. Επίσης εκπέμπουμε σε πολλά και διάφορα, εκεί που τα βλέπετε και μάλιπα. Είναι τόσο πολλά που να προλάβουν να λέμε όλα αυτές τις εταιρείες που επέμπει το κανάλι μας, γι' αυτό έχει τόσο μεγάλη ακροματικότητα το κανάλι όπου και να βρίσκεται. Καλωσορίζουμε τους πάντες στην Διόλυση και στη Φλόριδα, από τον Καναδά σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας, από όλη την Αμερική και από τη Λατινική Αμερική. Επίσης, καλό βραδάκι να έχετε στην Κύπρο και στην Ελλάδα, στα Βαλκάνια, στην Ευρώπη, Μέση Ανατολή, στο Ισραήλ. Επίσης κάτω στην Αραβία και σε όλες τις ταλαιπωρημένες αραβικές χώρες που πλέον κυνηγάνε όλους τους χριστιανούς. Καλημέρα να έχετε στην Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία. Για εσάς που είστε καινούργοι τηλεθεατές μας, διότι κάθε μέρα, αγαπητοί φίλοι, κάθε μέρα έχουμε καινούριο ακροατήριο. Ο ένας με το μάνουν μέσω του Facebook, μέσω του διαδικτύου, μαθαίνουν, στέλνουν τα links. Παρακαλώ πάρα πολύ, εσείς που έχετε τα κομπίτες στα τηλέφωνα, κάνετε ένα like και ένα share στη γωνία κάτω και εδώ πέρα ένα share που λέει, ώστε και οι φίλοι σας να δούνε αυτή την εκπομπή η οποία παίζει σημαντικό ρόλο. Να τη δουν την εκπομπή μας, γιατί εδώ ακούγονται πράγματα τα οποία δεν τα ακούγονται πουθενά άλλο. Πιστέψτε με, ακούγονται πράγματα τα οποία δεν ακούγονται πουθενά αλλού. Είχαμε το Σαββατοκύριακο πολλά πράγματα, οι εύσονες φύγανε. Η παρέλαση δικιά μας είναι έτοιμη, 99,% είναι έτοιμη. Έχει βγει φανταστική, μια πανορομική σινεμασκόπ κινηματογραφική ταινία, μπορώ να σας πω. Είναι 1 ώρα και 10 λεπτά, η παρέλαση ήταν διάρκειας 1,5 ώρας και, αλλά με τα κοψίματα και τα προσθέματα από άλλες κάμερες, όλα και το άλλο, την έχουμε κάνει την παρέλαση 1 και περίπου 10 λεπτά. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραία παρέλαση, φανταστική παρέλαση, πολύ μπλε. Μας βοήθησε ο καιρός, λιακάδα έχουμε εδώ. Πολύ κόσμος, πολλούς φίλους ακροτάς με ενθουσιασμό. Ευχαριστούμε τους πάντες, τα λίγα σωματεία που παρέλασαν, διότι φέτος ήταν η μόνη χρονιά που είχαμε τα λιγότερα σωματεία στην παρέλαση. Απίστευτο. Κοιτάζω από άλλες χρονιές, τα σωματεία, βλέπετε, σιγά κλείνουν τις πόρτες τους. Δεν υπάρχουν. Και αν υπάρχουν μερικά, είναι μερικά γεροντάκια, 80-90 χρονών, τα οποία και αυτά δεν τα βλέπουν να πηγαίνουν πουθενά.
Είναι λυπηρό αυτό. Εμείς αρχίσαμε εδώ και 36 χρόνια, δεν αναπληρώσανε τα members με νέα παιδιά, νέους ανθρώπους, έτσι σιγά σιγά τα σωματεία το ένα πίσω από το άλλο κλείνει, αγαπητοί φίλοι. Γι' αυτό και στην παρέλαση είχαμε πολύ πιο λιγότερα σωματεία, αλλά υπερέθανε μεγαλύτερα από πέρυσι. Παράξενο, ε. Διότι είχαμε πολλές εκκλησίες, πολλά σχολεία και πολλή παιδεία σε αυτήν την εθνική παρέλαση. Θα τα δείτε στην τηλεόραση σε μερικές μέρες, θα την παρουσιάσουμε την παρέλαση. Θα είναι στο Facebook, θα είναι και στο YouTube και θα τη στείλουμε και στην Ελλάδα που μας συζητάνε και περιμένουν σαν τι προπαντός η ΕΡΤ ένα, να την παρουσιάσει ολόκληρη την παρέλαση από την Ελλάδα. Και τώρα τα κανάλια όπως το GNTV, το Ιωνία TV, αλλά δεν έχουμε και Κεφαλονίτες. Πρώτη χρονιά δεν παρέλασε και Κεφαλονίτες σήμερα. Μου γράφουν και μου λέει τι είναι Κεφαλονίτες, λέει. Δεν παρελάσετε. Δυστυχώς, αγαπητοί φίλοι, πολλά συνέβησαν. Υπάρχουν και μερικά άτομα τα οποία δεν την πάνε την παρέλαση με τίποτα, να σας πω. Όχι μόνο εδώ, και στη Νέα Υόρκη και στο Σικάγο και στο Μοντρεάλ. Αλλά τους λέω, παιδιά, δεν χρειάζεται όμως να ψηφίζετε εναντίον της παρελάσεως. Ούτε οικονομία κάνετε, ούτε τίποτα. Είναι κρίμα, γιατί τώρα θα παρουσιάσουν την παρέλαση να δουν και στο Ιωνιανική TV και δεν θα δουν και τους Κεφαλονίτες. Πώς θα γίνει η υπόθεση. Και είμαι και Κεφαλονίτης. Ντρέπομαι για λογαριασμό μας, ας πούμε, που δώσαμε μάχη, προσπαθήσαμε, κυρίες και κύριοι, προσπαθήσαμε τόσο πολύ να βάλουμε το φλότ, αλλά του χρόνου θα έχει ο Κεφαλονιτικός Σύλλογος φλότ με διαφορετικό τρόπο. Έτσι να καθαρίσουμε την ατμόσφαιρα, ξέρετε. Υπάρχουν μερικά παράσιτα. Μερικά παράσιτα σε όλους τους συλλόγους, οι οποίοι κάνουν το παν να μην παρελάσουν. Κάνουν το παν να κάνουν τη στρώνη την Επιτροπή Παρελάσεως. Να μην υπάρχει. Να μην υπάρχει ελληνική σημαία. Να μην κυματίζει ελληνική σημαία. Δηλαδή, γι' αυτό καταλήξανε και όπου έχουν καταλήξει όλοι τους. Γι' αυτό και δεν πάνε πουθενά. Δεν πάνε πουθενά. Το μεγαλύτερο γεγονός ήταν, χτες είχα μεταδώσει και την παρέλαση του Σικάγου, της Νέας Υόρκης. Έχω στα χέρια μου την παρέλαση από το Μοντρεάλ, δεν την ετοίμασα ακόμα, αλλά κάποια στιγμή μπορώ να την παραδώσω αύριο. Είναι πριν μια μισή ώρα. Το ωραίο είναι ότι ο Πρωθυπουργός του Καναδά εκεί, κυρίες και κύριοι, δεν θυμάμαι να ξέρω άλλη χρονιά να πάει ο Πρωθυπουργός του Καναδά σε ελληνική παρέλαση. Αλλά ο Πρωθυπουργός του Καναδά μαζί με τον Μητροπολίτη Σωτήριο, τον Δεσπότη Σωτήριο που το ξέρω προσωπικά χρόνια και αιώνες, παρέλασαν στο Μοντρεάλ. Κρύο πολύ έκανε, αλλά ο Τρουντό φώναζε «Ζήτω η Ελλάδα» και κατακράβγαζε σε όλους «Ζήτω η Ελλάδα». Ωραίος. Θα το δείτε αυτό. Είναι πολύ πολύ ωραίο αυτό. Και συγχαρητήρια σε όλους τους Μοντρεαλίτες που με βλέπουν αυτή τη στιγμή. Κάνετε καλή δουλειά και εσάς. Συγχαρητήρια και στους Νεοορκέζους, οι οποίοι είχαν μεγάλη παρέλαση. Εμείς πήραμε το σήμα από το 4K, συγγνώμη, το W, πώς λέει, το θρησκευτικό κανάλι της Ελλάδος. Το πήραμε από εκεί. Είχα πάει από τα τηλέφωνα, γιατί λέει στο κανάλι μιλάγανε και δεν παρουσιάσαν την παρέλαση. Παιδιά, δεν είναι από μένα, ναι. Μια φορά η δικιά μας παρέλαση θα είναι εξ ολοκλήρου και θα δείτε τα πάντα. Πρέπει να ανεβάσω το συνεργείο του χρόνου στη Νέα Υόρκη, ώστε να τραβήξουμε μια φανταστική παρέλαση και εκεί, με τον τρόπο που τραβάω εγώ εδώ πέρα στις παρελάσεις, για να είναι και πιο ενθουσιώδες. Τα τηλέφωνά μας, 1-727-725-5555. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε, γιατί καιρό έχουμε να μιλήσουμε, για τον Donald Trump, ο οποίος έστειλα, και αν τα δείτε εσείς τώρα, ένα λεπτό, δώσουμε ένα λεπτάκι να συνδεθώ. Να πάμε εδώ στη σελίδα μας στο Facebook. Αμάν, τι έγινε, δεν έχουμε ίντερνετ. Φαίνεται ότι είναι κομμένο. Για να βάλω ένα λεπτό, κάτι συμβαίνει. Γι' αυτό προσπαθεί ο Γιώργος να με πάρει τηλέφωνο και δεν παίρνει. Να δω τι έχει γίνει. Μάλιστα. Λοιπόν, Greek Voice, να συνδεθούμε. Έχει κουμπί το ίντερνετ στο σύστημά μου εδώ πέρα. Ο Τραμπ
έκανε μια καλή κίνηση. Επάνω στο βρασμό, στο Λευκό Νίκο, στην Ουάσιγκτον, ή μάλλον στην Ουάσιγκτον, εκεί που γινόταν συνεδριάσει από όλους, για να ψηφίσουν ή να καταψηφίσουν την να ψηφίσουν ή να καταψηφίσουν, κυρίες και κύριοι, το Obamacare, τους παράτησε στα κρύα του λουτρού και τους λέει goodbye, πάω λέει να περάσουμε τους Έλληνες, γιατί είναι πιο υπορτανοί οι Έλληνες να κηρύξω την ημέρα αυτή την οποία άρχισε ο Ρίγαν για πρώτη φορά στο Λευκό Νίκο, και γιορτάζουμε αυτή την ημέρα και είμαστε υπερήφανοι για τους Ρεπουμπλικανούς, όπου οι Δημοκράτες και οι Λίμπερος ποτέ δεν το λέγανε αυτό. Το έκρυβαν στους Έλληνες. Συνέχιζαν, υποχρεωμένοι ήταν να συνεχίσουν, αλλά ποτέ δεν έλεγαν ότι ο Ρίγαν ήταν αυτός ο οποίος άρχισε αυτή την ημέρα. Και τον υπερευχαριστούμε τον άνθρωπο που πραγματικά άρχισε να γίνεται το celebration αυτό στο Λευκό Νίκο. Anyway, ο Τραμπ πήγε στο Λευκό Νίκο μαζί με τους Έλληνες, διασκεδάσανε, είχαν ένα κριτικό πουλο εκεί, είχαν και κριτική μουσική, είχαν και ελληνική μουσική, μπουζούκια, όλα τα είχαν. Διάβασε το προκλημένων της ημέρας και ήταν μια χαρά. Με το χαμόγελό του σπατάλησε μια ώρα. Με τον Γιώργο θα συζητήσουμε αυτό το πράγμα και πολλά άλλα θέματα και για τον Obamacare. Γιώργο, καλησπέρα στην Βοστόνη. Πώς πας εκεί στη Βοστόνη? Α, δεν με ακούει ο Γιώργος. Με ακούς, Γιώργο, τώρα? Με ακούς? Διάβασε το προπερμίσιο της ημέρας. Δεν με ακούς. Α, δεν ξέρω γιατί δεν με ακούει ο Γιώργος. Να δω. Πώς πας εκεί στη Βοστόνη? Πρέπει να με ακούς, Γιώργο, δεν με ακούς. Γιώργο, δεν με ακούς. Έλα, Γιώργο, με ακούς? Με ακούς. Νο. Δεν ξέρω τι έγινε, γιατί δεν με ακούει. Κυρίες και κύριοι, δώσουμε ένα λεπτάκι να πάω σε ένα τραγούδι, γιατί εδώ κάτι έχω πρόβλημα. Ένα λεπτό και θα επιστρέψουμε με τον Γιώργο σε ένα λεπτό. Αν ήτανε την ώρα μου μαζί σου να περάσω, δεν θα άνοιγα σε σένα την καρδιά. Θα έβρισκα δυο ψέματα για να σε ξεγελάσω και ούτε που θα με νοιάζε μετά. Μα σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ που τη ζωή μου ομορφαίνεις. Μα σ' αγαπώ γιατί στα χέρια σου την άνοιξη μου φέρνεις. Σ' αγαπώ. Αν ήτανε την ώρα μου μαζί σου να περάσω, δεν θα δίνα σε σένα την καρδιά. Κάτι μπέρδεψε ο Σωτήρης εδώ εχθές. Κάτι μπέρδεψε και κάθε φορά που το κάνει αυτό ο Σωτήρης, τον μπερδεύει εδώ τα καλώδια. Τα ξεσυνδέει και έτσι τα βρήκαμε, εντάξει. Λοιπόν, έλα Γιώργο, καλησπέρα στη Βοστόνη. Συγγνώμη στο κρατήριο. Καλησπέρα πάλι, Άγγελε, καλησπέρα. Άμα δεν μπορούμε να μας ακούσεις, δεν μπορούμε να κάνουμε και εκπομπή, ξέρεις. Όλα αυτά. Λοιπόν, πώς πέρασες το Σαββατοκύριακο? Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Πολλή δουλειά, Άγγελε, αλλά ξεκουραζόμαστε Σαββατοκύριακο όσο μπορούμε. Καλά κάνεις. Λοιπόν, τις απόψεις σου από τις εκδηλώσεις που πήρανε στο Λευκό Νίκο. Έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε, Άγγελε. Πρωτού να πω κάτι, πρωτού συνεχίζεις, Γιώργο, να πούμε ότι από τα 300 περίπου άτομα που ήταν εκεί, Νεορκέζοι,
Εγγυημένα κυρίες και κύριοι από τον Άγγελο Αγγελάτο, προσέξτε αυτό που σας λέω. Εγγυημένα από μένα προσωπικά, δεν ξέρω για τον Γιώργο, τα 300 άτομα και τα 290 ήταν με την Clinton και Liberals. Μέχρι την τελευταία στιγμή που αυτά τα άτομα παρευρέθηκαν να βγάλουν φωτογραφία με τον Τραμπ, έφτιαναν τον Τραμπ, έβριζαν τον Τραμπ σε εφημερίδες τους, στα οτιδήποτε πιένανε, στα σωματεία τους, εκτός από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Νέας Υόρκης, όλοι οι υπόλοιποι, τα 299 άτομα ήταν με τη Χίλαρη Κλίντον. Και ακόμα να συνεχίζουν μέχρι προχτές να τροπιλίζουν, να ρίξουν τον Τραμπ και να αναλάβει τη διοίκηση η Χίλαρη Κλίντον. Αυτοί ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι παραβρέθηκαν την ημέρα αυτή στο Λευκό Οίκο. Να ακούσουν τον Τραμπ να φωνάζει και να τους λέει «αγαπάω τους Έλληνες». Και θα είναι για πρώτη φορά στην οικουμένη της Αμερικής, στα χρονικά της Αμερικής, να έχει περισσότερους Ελληνοαμερικανούς μέσα στο κάμπανετ του Τραμπ. Όλοι αυτοί οι 295-99 που ήταν εναντίον του γύρισαν, φωτογραφήθηκαν και σήμερα αρχίζουν να μιλάνε υπέρ του Τραμπ και να γράφουν τα καλύτερα λόγια για τον Τραμπ. Δεν πειράζει, ρε παιδιά, καλύτερα αργά παρά ποτέ. Γιώργο, οι δικές σου απόψεις. Λοιπόν, Άγγελα, θα συμφωνήσω με αυτά που είπες, θέλω να προσθέσω. Εγώ δεν παρευρέθησα εκεί. Ούτε εγώ. Ήταν να πάω, λόγος, δεν μπορούσα να πάω. Υπάρχει λόγος. Απεδείχθη την Παρασκευή ότι τα Clinton στα γονίδια έγλυφαν εκεί που φτύνανε. Ένα το κρατούμενο. Λοιπόν, ο μεγαλοεκδότης της Νέας Υόρκης είναι ένας από αυτούς. Λοιπόν, υπήρχε μια ομάδα που ήταν υπεύθυνη για τις προσκλήσεις και εμείς δεν γλύφουμε εκεί που φτύνουμε και δεν ήθελα να συνεργαστώ με αυτήν την ομάδα που ήταν υπεύθυνη για τις προσκλήσεις. Λοιπόν, έτσι δεν παρευρεθήκαμε. Λοιπόν, πάντως οι περισσότεροι που παρευρέθησαν είναι τα Clinton στα γονίδια που αποκαλώ εγώ. Δεν μπορώ να πω ότι πολλοί από αυτούς άλλαξαν γνώμη, Άγγελε. Πολλοί από αυτούς θα ψήφισαν πάλι Clinton αν είχαμε εκλογές σήμερα. Αυτό μπορώ να σου το πω. Δεν τους καίγεται καρφί για την Ελλάδα οι περισσότεροι από αυτούς. Οι περισσότεροι πήγανε για αυτοπροβολή και για φωτογραφίες. Ήμουνα στο Λευκό Οίκο, ΤΕΜΕΚ και τέτοια. Λοιπόν, τέτοιοι τύποι είναι. Λοιπόν, αλλά το καλό είναι ότι, όπως είπες, πρώτη φορά στα χρονικά υπάρχουν τόσα πολλά μέλη μέσα στην ηγετική ομάδα. Έχω feedback, Άγγελε? Ναι, σε ακούω, σε ακούω. Έχω feedback. Εγώ σε ακούω, σε καλά. Υπάρχουν τόσα πολλά μέλη στην ηγετική ομάδα του Τραμπ. Ναι. Πρίπος, Τσιτζίκος και τα λοιπά. Έτσι... ήταν πολύ θετική ημέρα και θα εξηγήσουμε κάποια πράγματα τα οποία μπορεί κάποιοι να μην πρόσεξαν, γιατί την ίδια μέρα, εκείνη την Παρασκευή, κάποιοι θέλουν να την παρουσιάσουν ως την πρώτη ήττα του Τραμπ σχετικά με το νομοσχέδιο για την ιατρική περίθαλψη. Θα εξηγήσουμε πολλά γι' αυτό. Θα εξηγήσουμε το σκεπτικό Τραμπ, ακριβώς τι έγινε εκείνη την ημέρα. Mm-hmm. Και το χρονοδιάγραμμα της ημέρας εκείνης, να καταλάβετε πόσο σημαντικό ήταν που παρουσιάστηκε ο Τραμπ μπροστά στους ομογενείς. Λοιπόν, Παρασκευή 24 Τρίτου, 12 η ώρα περίπου το μεσημέρι, επισκέπτεται το Λευκό Οίκο ο πρόεδρος της Βουλής. Λοιπόν, και πληροφορεί τον Τραμπ ότι δεν θα έχουν αρκετούς ψήφους για να περάσει το νομοσχέδιο για να αντικαταστήσει το Obamacare. Κατά τις 12 περίπου το μεσημέρι επισκέφθηκε ο Ράιαν τον Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Το κρατούσε στο νου του αυτό. Τώρα να εξηγήσουμε κάτι σαν γι' αυτό. Οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν την πλειοψηφία. Όμως,
χρειάζονται όλοι οι ρουκρανικοί ψήφοι για να περάσει. Όχι μόνο που δεν είχε ούτε ένα δημοκρατικό ψήφο στο υποστήριξη ο Τραμπ, αλλά υπήρχαν αρκετούς ρεπουμπλικανικούς ψήφους στη Βουλή Αντιπροσώπων που δεν είχε. Και χωρίς εκείνους δεν περνάει. Λοιπόν, αυτό ήταν η ώρα 12. Οι ομογενείς άρχισαν να παρευρίσκονται στο Λευκό Οίκο κατά τις 1. Είχαν στήσει μπουζούκια απ' έξω, κριτική χωρή μέσα. Τα είδα. Η χοροδία άρχισε να ψάλλει, τραγουδάει όπως θέλετε πες το, κατά τις 2. Κατά τις 2. Εμφανίστηκε ο Ραντς Πρίμπος λίγο μετά τις 2:30. Είχανε και κάτι ψηλό φαγόσιμα εκεί πέρα. Όταν είδαν οι ομογενείς του Ραντς Πρίμπος, αυτοί που γνώριζαν δηλαδή τι γίνεται, ξέραν πολύ καλά ότι μάλλον ο πρόεδρος δεν θα βγει γιατί καίγεται αυτή τη στιγμή. Πάνω στο βράσιμο ήτανε εκείνη την ώρα. 2:39 για ακρίβεια παρουσιάζει ο Ραντς Πρίμπος τον πρόεδρο. Ο πρόεδρος έκανε μια τρίλεπτη ομιλία, πήγε 2:42-2:43. 2:45 το πολύ πες. Μετά πιάνει την ομιλία το μικρόφωνο ο Αρχιεπίσκοπος, ο οποίος πήγε παραπάνω από ό,τι έπρεπε, πήρε 10 λεπτά. Χτυπάμε και 53-54. Βλέπει όποιος προσέχει τον πρόεδρο, βλέπει αρχινάει κάνει σε κάποια φάση, κοιτάει εδώ και να δει πόσες σελίδες μείνανε για τον Αρχιεπίσκοπο και τα λοιπά. Βλέπεις ότι κάπου θέλει να πάει. Και ξέρεις, του Αρχιεπισκόπου Δημητρίου του αρέσουν να μιλάει πάρα πολλές ώρες. Και του αρέσουν να μιλάει. Πάρα πολλές. Τελειώνει ο Αρχιεπίσκοπος και 53 περίπου. Μετά υπήρχε το διάταγμα να υπογράψει ο Τραμπ. 25 Μαρτίου είναι η μέρα της ελληνικής ανεξαρτησίας. Εδώ στην Αμερική, που υπέγραψε ο πρόεδρος. Χαιρέτησε κάποιους που βρισκόντουσαν στην πρώτη σειρά. Ο τελευταίος ήταν ο Πάνος ο Καμένος, δεξιά. Μόλις επέστησε πίσω στο γραφείο του, μιλάμε μόλις πήγε στο γραφείο του 3 η ώρα ακριβώς, πήρε τηλέφωνο τον Ράιν και τον ζήτησε να αποσύρει το νομοσχέδιο. Αυτό ήταν το μεσημέρι του Τραμπ. Και μετά βεβαίως πλάκουσαν οι κάμερες, όλη μέρα με τη γαλανόλευκη γραβάτα ο πρόεδρος, όλη μέρα με τη γαλανόλευκη γραβάτα. Λοιπόν, έτσι, αυτό ήταν το μεσημέρι του Προέδρου. Μας τίμησε, γιατί πάνω στο βράσιμο, Άγγελε, πήρε σχεδόν μία ώρα για να τιμήσει τους Έλληνες επαναστάτες και την Ελλάδα. Αυτό αν δεν είναι σημαντικό. Άσε αυτά που είπε, αρχινώντας με αγαπάω τους Έλληνες. Από τη Νέα Υόρκη είμαι, γεμάτο Έλληνες είναι εκεί. Έτσι μιλάει ο άνθρωπος. Λοιπόν, μπήκε στο ιστορικό και τα λοιπά. Τίμησε τους Ελληνοαμερικανούς που είναι στην κυβέρνησή του και ήταν μια πολύ ευχάριστη ημέρα για τον ελληνισμό. Τώρα, πολλοί θέλουν να παρουσιάσουν την ημέρα εκείνη σαν μία δυσάρεστη ημέρα, και μάλιστα πολύ δυσάρεστη ημέρα για τον Τραμπ. Κάποιοι θέλουν να την παρουσιάσουν σαν μία ένδειξη ότι από εδώ και πέρα έτσι θα είναι τα πράγματα με τον Τραμπ, ό,τι θέλει ο Τραμπ, ναι, όχι σε όλα θα είμαστε εμείς, όχι σε όλα, ανεξαρτήτως δηλαδή. Αλλά θέλουμε να σκεφτούμε κάτι. Είχε κάνει ο Τραμπ κάποιες, ας πούμε, προτάσεις, υποσχέσεις προεκλογικά. Μία υπόσχεση ήταν να αντικαταστήσει το Affordable Care Act, το λεγόμενο Obamacare. Ναι. Η ερώτηση είναι πόσο σημαντικό ήταν αυτό για τον Τραμπ.
Ναι, ήταν σημαντικό. Άκρος σημαντικό, όχι. Υπάρχουν κάποια άλλα θέματα για τον Τραμπ τα οποία είναι πολύ πιο σημαντικά. Και αυτά τα χρησιμοποίησε και χρησιμοποίησε ο Τραμπ το συγκεκριμένο ως leverage που λέμε. Δηλαδή, εδώ κάναμε το δικό σας, τώρα στο επόμενο θα γίνει το δικό μου. Εκεί το πήγαινε ο Τραμπ. Ρίσκαρε κάτι το οποίο ήξερε από την αρχή δεν θα περάσει, να το ξέρετε αυτό. Ήξερε από την αρχή δεν θα περάσει. Είχε ας πούμε τις επιφυλάξεις του. Αλλά πιο σημαντικό είναι για τον Τραμπ η αλλαγή του φορολογικού κώδικα, μια ριζική αλλαγή του φορολογικού κώδικα, να μειωθούν οι φόροι εισοδήματος και η ατομική και η εταιρική. Και βεβαίως πολύ σημαντικό είναι τα χρήματα που θα επενδυθούν, περίπου $1-3 για την υποδομή της Αμερικής, δρόμοι, γέφυρες και ενέργεια. Λοιπόν, έτσι δεν ήταν καθόλου η ΙΤΑ που την παρουσιάζουν με καμία κυβέρνηση, καμία σχέση με ΙΤΑ. Ήταν κάτι στο σχέδιο του Τραμπ. Αν περνούσε δεν είχε τίποτα να χάσει, αλλά δεν ήταν προτεραιότητα. Και πώς το πέρασε, κανένα πρόβλημα λέει. Αφήστε λέει το Obamacare μόνο του να αυτοκαταστραφεί. Θα το δείτε με τα μάτια σας. Να κατερρεύσει. Κανένα πρόβλημα. Κοίταξε Γιώργο, προτού τις εκλογές για το Obamacare, να πάμε πίσω μερικούς μήνες, προτού τις εκλογές. Βεβαίως. Τι ακούστηκε εδώ στην εκπομπή μας από άτομο Ελληνοαμερικανό που χρησιμοποιεί το Obamacare? Πόσο καταστρεπτικό ήταν για αυτόν τον άνθρωπο, πόσο αηδία ήταν για αυτόν τον άνθρωπο και μέχρι αυτοκτονίας. Δηλαδή δεν μπορούσε ο άνθρωπος ούτε φάρμακα να πάρει, ούτε σε γιατρούς να πάει, πουθενά. Και είχε το Obamacare. Και το είπε ο ίδιος στον αέρα. Το θυμάσαι αυτό? Ακριβώς. Προτού τις εκλογές. Και να βγει πάλι το άτομο αυτό, Άγγελε, αν επιτρέπετε, να μας πει τώρα πίσω από τη σκέψη του. Δηλαδή, ως follow-up, δηλαδή, εκείνης της εκπομπής. Και να βγει τώρα, μ' ακούει. Οπωσδήποτε βλέπει. Λοιπόν, μια φορά το Obamacare είναι μια ασφάλεια η οποία χτυπάει τη μεσαία τάξη. Χτυπάει τους πάντες αν δεν έχεις ασφάλεια και πας στο νοσοκομείο, θα σε χρεώσει το κράτος με χρήμα, με πρόστιμο. Τέσσερες, ένας πλήρωσε 3.500 δολάρια γιατί δεν είχε ασφάλεια. Δηλαδή σε τσεκώνει από όλες τις πλευρές και ασφάλεια δεν έχεις. Αυτά που έλεγε ο Ομπάμα προεκλογικά ήταν διαφορετικά από αυτά τα οποία έχει πράξει σήμερα. Αυτά που έπρεξε. Άλλο θεωρία, άλλο πρακτική. Άλλο η θεωρία και άλλο η πρακτική. Στη θεωρία, όταν πας στο πανεπιστήμιο, στο κολέγιο, στα λέει ο δάσκαλος, θεωρία, θεωρία. Όταν βγεις στον δρόμο όμως, τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά από αυτή τη θεωρία που μαθαίνεις στο πανεπιστήμιο. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, και θέλω να προσθέσω κάτι σχετικά με την Παρασκευή πάλι. Ο Τραμπ ξέρει πολύ καλά ότι εντός του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, εντός του Κογκρέσου δηλαδή, έχουμε μιλήσει αρκετές φορές για τον Τζον Μακέιν και τον Λίντζι Γκραμ. Αλλά μαζί με αυτούς υπάρχουν και άλλοι. Και ο Τραμπ απλώς με τον δικό του τρόπο τους φίλτραρε αυτούς. Ξέρει ο Τραμπ ποιοι είναι μαζί του και ποιοι Ρεπουμπλικάνοι είναι με το βαθύ κράτος. Το βαθύ κράτος πάλι είναι αυτοί οι παγκοσμιοποιητές, ανεξαρτήτως κόμμα, και Ρεπουμπλικάνοι είναι και Δημοκρατικοί, οι οποίοι είναι αυτοί που αρχινάνε πολέμους, είναι το λεγόμενο καθεστώς. Έτσι υπάρχουν πάρα πολλοί καθεστωτικοί Ρεπουμπλικάνοι και ο Τραμπ για να μπορέσει να είναι ένας αποτελεσματικός ηγέτης, ένας αποτελεσματικός πρόεδρος, βάσει αμερικανικού συντάγματος
δεν έχει δικτατορικές τύπου δυνάμεις. Δεν μπορεί να κάνει αυτό που θέλει με το έτσι θέλω. Δηλαδή με λίγα λόγια δεν μπορεί να κάνει αυτό που έκανε ο Αντώνης ο Σαμαράς ή ο Αντρέας Παπαντρέου. Στην Ελλάδα διαφορετικά είναι. Ή ο κ. Παπαντρέου που λέει ακριβώς. Δεν ψήφισες αυτό, σε βγάζω από το κόμμα έξω. Ακριβώς. Είπες όχι έξω. Σε διώχνουν έξω, κατευθείαν. Μπαμ, σε κάνουν fire. Ακριβώς. Αυτά δεν υπάρχουν εδώ. Αυτό δεν είναι δημοκρατία στην Ελλάδα. Ακριβώς. Αυτά δεν υπάρχουν. Δεν τα ξέρει ο κόσμος, δεν τα βλέπει. Εφόσον σε ψηφίζει ο κόσμος, 2 εκατομμύρια άτομα σε ψηφίσανε και τον πετάξει έξω στο κόμμα επειδή δεν συμφώνησε μαζί με τον Πρωθυπουργό. Σε πετάει έξω, τότε δεν είναι καλό. Και τώρα θέλει να ξέρει ποιοι είναι στην ομάδα του. Η ήττα θα ήταν εάν προχωρούσε το νομοσχέδιο για ψήφο αργότερα την Παρασκευή και δεν περνούσε. Αυτό θα ήταν ήττα. Αυτό δεν ήταν ήττα. Αυτό που έγινε ήταν έξυπνη κίνηση του Τραμπ. Εξυπνάδα. Έφτασε στο σημείο, έφτασε δηλαδή στο σημείο πριν τον ψήφο. Και στην τελευταία στιγμή, γνωρίζοντας ότι δεν θα περάσει, γιατί στο κόμμα του μέσα υπάρχουν κάποιοι που είναι πολύ πιο εναντίον του από ότι είναι οι χειρότεροι δημοκρατικοί. Ναι, στο Ριπλεγανικό κόμμα υπάρχουν κάποιοι που είναι χειρότεροι εναντίον των Τραμπ, δηλαδή από ότι είναι οι χειρότεροι δημοκρατικοί. Έτσι, αυτούς ήθελε να φιλτράρει και αυτό έκανε. Αυτοί ούτε καν να σκέφτονται να επανεκλαγούν στις περιφέρειές τους. Τους έχουμε όλους σημαδεμένους. Λοιπόν, έτσι, αυτό που έκανε ο Τραμπ ήταν μια πολύ καλή έξυπνη κίνηση. Μάλιστα. Έκανε τη δουλειά του και μπράβο του. Και πάνω σε αυτό το βράσιμο, πάνω σε όλα αυτό που μιλάμε, Άγγελε, πήρε μια ώρα, έκασε, θαύμασε τη χοροδία που έψαινε ελληνικούς ύμνους, μετά έκασε για λίγη ώρα με τους ομογενείς, είπε κάποια πράγματα, τίμησε την Ελλάδα και πήγε πίσω στη δουλειά του σε μία από τις πιο δύσκολες μέρες της προεδρίας του. Αυτό μας τιμά εμάς τους Έλληνες. Οποιοςδήποτε άλλος πρόεδρος θα έλεγε, παιδιά, σήμερα βρήκατε, δεν γίνεται με τίποτα. Χλωμό το βλέπω. Θα βγάζα το Ρανς Φρύπας, θα λέγε, παιδιά, κοιτάξτε, η ίδια η Κλίντον τι έκανε το βράδυ των εκλογών. Πόσοι μαζεύτηκαν στο Javis Center στη τους Νέα Υόρκη πρόδωσε όλους για τη μεγάλη νίκη της 8-11 γεμάτο το Javis Center. Τους πρόδωσε όλους. Ούτε καν βγήκε να τους ευχαριστήσει. Τίποτα. Η Οραδία έστειλε τον Ελληνοαμερικανοϊταλό, όπως θέλετε πέσε το, τον Ποντέστα, να τους πει να πάνε σπίτι. Γιατί το άρρωστο μέσα βρίζει και πετάει πράγματα. Αυτό έκανε η Κλίντον, να ξέρετε, όπως δεν ξέρετε. Τι έκανε. Στις 2 το πρωί δεν κοιμότανε. Τι έκανε. Αγίους ανεβοκατέβαση. Πω. Πετούσε πράγματα. Τα είχε σπάσει στο σπίτι της όλα δηλαδή. Τα έκανε όλα λίμπα. Μάλιστα. Πάει αυτό. Μια φορά θα πρέπει να γνωρίζουν όλοι ότι φορσίγουρα ο Τραμπ θα είναι για 2 τετραετίες. 2 τετραετίες σίγουρα. Στην κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα έχουμε και λέμε. Τα τηλέφωνα μας 727-725-5555. Τώρα με την παρέλαση στη Νέα Υόρκη. Έμαθες τίποτα. Και λίγο για το Φλιν, αλλά πάμε παρέλαση. Πρώτα, εγώ δεν να σε πω κάτι από εγώ στο θέμα αυτό, από σένα περίμενα νέα. Απλώς η παρέλαση της Νέας Υόρκης δεν είχε αντιπροσωπεία από την ελληνική κυβέρνηση. Όσοι δεν γνωρίζουν, ο Πάντος ο Καμένος ήταν με τον Mad Dog Mattis το πρωί της Παρασκευής. Μετά ήταν στο Λευκό Οίκο το μεσημέρι. Και μετά πέταξε κατευθείαν η Ελλάδα, γιατί σε λίγες ώρες αργότερα ήταν στην παρέλαση στην πλατεία Συντάγματος. Λοιπόν, έτσι δεν υπήρχε κανείς, ο Τέρενς Κουκ ήταν Καναδά, δεν υπήρχε κανείς από την ελληνική κυβέρνηση στην παρέλαση της Νέας Υόρκης. Και μάλλον αυτοί που είναι υπεύθυνοι της παρέλασης δεν πιστεύω να θέλαν και κανέναν από την ελληνική κυβέρνηση. Γιατί άμα δεν είναι η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ, δεν τον θέλουμε, λένε. Λοιπόν, να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Εμείς μια φορά μας έστενε η Ελληνική Βουλή αντιπροσώπους της Ελληνικής Βουλής, δεν θα λέγαμε, δεν σας θέλουμε.
Ναι. Και ο Τσίπρας δεν πήγε κανείς από την κυβέρνηση στην ΑΕΡΟ, αυτό πάνω να πω. Θα ερχότανε. Δεν πήγε κανείς. Ναι. Τώρα, λίγο για τον Φλίν. Ο Φλίν είναι ο πρώην σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας, τον οποίο έχουμε συζητήσει αρκετές φορές και μάλιστα ήμασταν οι πρώτοι άγγελοι που δείξαμε τις σχέσεις Φλίν με τον Ερντογάν με λεπτομέρειες. Ναι, δηλαδή ναι. Τους συνδεντικούς κρίκους, το άλλο στην Ολλανδία, ποιον αντιπροσώπευε το γραφείο του λομπιστικό του Φλίν κτλ. Λοιπόν, ακούστηκε τώρα πρόσφατα, πολλά ακούστηκαν, αλλά το τελευταίο που ακούστηκε ήταν ότι ο Φλίν ήταν έτοιμος να παραδώσει τον Φετουλάχ Γιουλέν στους Τούρκους. Δηλαδή το κεφάλι του σε πιατέλα που λένε οι Αμερικανοί. Λοιπόν, το παρουσίασαν αυτό οι Αμερικανοί πρόσφατα, τις τελευταίες 2-3 μέρες. Τα είχε κανονίσει αυτά ο Φλίν. Λοιπόν, ένα πράγμα να ξεκαθαρίσουμε. Εμείς δεν είμαστε με τον Ερντογάν, αλλά ούτε είμαστε και με τον Φετουλάχ Γιουλέν. Λοιπόν, και δεν θα θέλαμε τίποτα παραπάνω εμείς, παρά να δούμε αυτούς τους δύο σε μία κοκορομαχία. Λοιπόν, έτσι λέμε τώρα, υποθετικά μιλάμε, εάν όντως γινόταν του Φλίν και παρέδιδε η Αμερική τον Γιουλέν στον Ερντογάν, μην νομίζετε όλα θα ήταν με λίγα άλλα στην Τουρκία. Η Τουρκία θα ξέσπαγε σε έναν εμφύλιο. Άμα βλέπανε οι γιουλενιστές τον ηγέτη τους με χειροπέδες μέσα στην Τουρκία. Έτσι δεν είμαστε αντίθετοι με αυτό που πήγε να κάνει ο Φλίν σχετικά με τον Γιουλέν. Είμαστε αντίθετοι με οτιδήποτε άλλες προτάσεις είχε ο Φλίν υπέρ της Τουρκίας. Δεν ξέρουμε εάν είχε, αλλά εάν είχε, να είστε σίγουροι ότι αυτές οι θέσεις του Φλίν θα συμπίπταν με τις θέσεις και του Πούτιν. Ο Φλίν δεν κάνει καμία κίνηση, δεν θα έκανε καμία κίνηση σχετικά με την Τουρκία εάν δεν συμφωνούσε ο Πούτιν. Αυτό να το ξέρεσαι. Την γνωριμία Φλίν με Τούρκους την κανόνισε ο Πούτιν. Αυτό να το ξέρετε. Ο Φλίν δεν γνώριζε Τούρκους πριν γνωρίσει τον Πούτιν. Αυτή η τελευταία φιλία μήνας του μέλητος ή μήνες του μέλητος μεταξύ Πούτιν και Ερντογάν, αυτή είναι η αιτία των θέσεων του Φλίν. Αλλά επειδή οι θέσεις του Φλίν δεν συμπίπτουν με τις θέσεις Τραμπ στο θέμα των Κούρδων, γιατί δεν μπορούσε από μια πλευρά να υποστηρίζει στο θέμα Γιουλέν ο Φλίν τον Ερντογάν και από την άλλη πλευρά να πήγαινε εναντίον των Ερντογάν υπέρ των Κούρδων της Συρίας, έτσι εκεί ήρθε σε κόντρα ο Φλίν με τον πρόεδρο. Και έγινε αυτό που έγινε και μπήκε και αντικαταστήθηκε ο Φλίν. Αλλά στο θέμα του Γιουλέν, το οποίο τα τελευταία βγήκανε, εμείς δεν είχαμε κανένα πρόβλημα να στέλνανε τον Γιουλέν στην Τουρκία. Όσο γρήγορα πήγαινε ο Γιουλέν στην Τουρκία, τόσο πιο γρήγορα θα ξέσπαγε εμφύλιος πόλεμος στην Τουρκία. Τόσο απλό είναι. Αυτά, Άγγελε, για τον Φλίν. Τώρα, όσον αφορά την παρέλαση, τι έξοδα έχει η παρέλαση στην Νέα Υόρκη, Άγγελε? Κοιτάξτε μας... κάτι αριθμούς και λέω ότι είναι. Δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω. Δεν είμαι εκεί, δεν είμαι στο Συμβούλιο της Επιτροπής Παρελάσεως, όπως είμαι εδώ στη Φλόριδα, για να γνωρίζω το καθετή. Δεν γνωρίζω. Και μην ξεχνάς ότι η χοροσπηρία την οποία είχαμε εμείς ήταν το εισιτήριο $50, ενώ αντιθέτως στη Νέα Υόρκη ήταν το εισιτήριο $200 και πάνω. Επίσης δεν είχαν μουσική, ορχήστρα, τίποτα, πανηγύρι.
είχαν μόνο ομιλίες και δίνανε πλακέτες σε αυτούς που βοήθησαν, ας πούμε, για την παρέλαση να επεξεργούν τα έξοδά τους. Έχει έξοδα η παρέλαση της Νέας Υόρκης. Δεν λέω ότι δεν έχει, γιατί τα φλότς είναι ακριβά, τα πάντα είναι ακριβά. Δεν είναι σαν και τη Φλόριδα που έχουμε φλότς για 1.100 δολάρια το καθένα. Εκεί άκουσα, ας πούμε, ότι οι Εμιράτες πλήρωσαν ένα φλότ 10.000. Πόσο κάνουν τα φλότς δεν ξέρω. Και μία πεντάρα δεν έχουν δώσει για κανένα ελληνικό σχολείο. Έτσι είναι. Ποιος? Όλοι αυτοί που πληρώνουν φλότς, νεαρό κτλ. Εάν κοιτάξεις όμως, είδα την παρέλαση, τη μετάδοσα στο κανάλι μας, η πλειοψηφία δεν ήταν πολλά σωματεία, ήταν περισσότερες εκκλησίες και σχολεία. Να πούμε την αλήθεια, όπως και εδώ στη Φλόριδα. Κοίτα, άμα ήταν σχολεία, εντάξει. Κοίταξε, η παρέλαση, εγώ είμαι υπέρ του παρελάσεων, δεν έχει σημασία ποιος την κάνει, ότι είναι καλό για τα παιδιά. Είπαμε αυτό, Άγγελ. Ναι, ναι. Υπέρ του παρελάσεως είμαστε αρχίτε Αλάνη, είναι η παρέλαση. Η μοναδική δραστηριότητα της τοπικής ομοσπονδίας, όπως εδώ στη Βοστόνη, ναι. Πρέπει να τη βράσω και στο κάτω-κάτω, συγγνώμη, δεν θέλω να λέω τη λέξη παρέλαση. Καρνάβαλος είναι εδώ στη Βοστόνη, συγγνώμη. Δεν είναι παρέλαση. Γιατί το λες αυτό? Όχι, παρέλαση είναι, Άγγελε, υπάρχει μια τάξη, εντάξει, υπάρχει μια πειθαρχία. Βαδίζεις κανονικά, όχι δεν κρατάς το σημαίακι, έχει το σημαίακι ακουμπάει στο χώμα. Εντάξει, παρέλαση σημαίνει πώς παρελάσουν οι στρατιώτες στην Ελλάδα ο στρατός, αυτό είναι παρέλαση. Well, να σου πω κάτι. Όταν βγες εκεί πέρα, κάθε μαρίκα και κάθε μίτσος εκεί πέρα τεμέ το παίζουν. Όχι, αυτό δεν είναι παρέλαση, αυτό είναι καρνάβαλος. Αυτό μοιάζει πιο πολύ με το καρνάβαλο της Πάτρας παρά με την παρέλαση που έγινε στο Σύνταγμα προχθές. Κοίταξε, άμα κοιτάξεις όπως μετάδοσε την παρέλαση από την Ελλάδα και τα σχολεία και τα πάντα και οι μαθητές έχουν βηματισμό. Ναι. Δηλαδή όλοι τους παρελάζουν μπαμπά με ένα βηματισμό. Ναι. Και η δικιά μας η παρέλαση εδώ στο τάφος που είναι. Δεν είναι σας. Ειδικά σας είναι καλύτερη από όλες. Το ωραίο που έχουμε πολύ ενθουσιασμό και πολύ μπλε σημαία. Αλλά ένα πράγμα δεν θα ήθελα πολύ είναι καλύτερη. Εγώ θα ήθελα ο κόσμος να κρίνει ποια είναι η καλύτερη παρέλαση από όλες. Θα βάλω και το Μοντρεάλ την παρέλαση, θα βάλω και το Τορόντο, θα βάλω και το Σικάγο στην τηλεόραση. Παρουσιάσαμε τη δικιά μας, ακόμα την παρουσίασα γιατί είναι ακόμα στο μοντάρισμα. Υπολογίζω αυτή τη εβδομάδα κάποια στιγμή να τη δίνω όχι μόνο στην τηλεόραση αλλά και θα είναι και για πάντα στο Facebook και στο YouTube και να τη δίνουν σε όλα τα πλάτη και όλοι οι φίλοι ακροατές. Και βέβαια τα συμπεράσματα του ο καθένας. Το πρόβλημα, ξέρεις, είναι, Γιώργο, ότι είναι δύσκολο να πείσεις τους πάντες να έρθουν στην παρέλαση. Προπαντός στις οργανώσεις. Οι οργανώσεις, το ξέρεις πολύ καλά, αποτελούνται πλέον από γερουσία. Και στη Νέα Υόρκη και στη Βοστόνη και στη Φλόριδα και... Δηλαδή τα σωματεία καφενία. Όλα... δεν τα λέω καφενεία, εντάξει. Γερουσία. Δηλαδή, εντάξει, οι άνθρωποι δεν μπορούν πλέον να περπατήσουν, δεν μπορούν... Και αυτό τους λέω και εγώ, του λέω, παιδιά, λέω... Μετά από 5-6 χρόνια, 10 χρόνια που δεν θα σας θυσείς εδώ, τι θα γίνει το σωματείο σας? Δηλαδή από πέρυσι μέχρι φέτος δεν είχαμε σωματεία αρκετά. Πού πήγαν τα σωματεία? Άρα γιατί εννοεί? Ότι τα σωματεία βαδίζουν προς κλείσιμο. Υπάρχουν μερικά 5-6 γεροντάκια, κάνουν μια χωροσπερίδα, σου λέει μαζεύουμε λεφτά, πού πάνε τα λεφτά ένας έως ξέρει. Και τελείωσε η υπόθεση. Αλλά και αυτά θα κλείσουν διότι πλέον τους έχει τσακουρεύσει η οικονομία. Όπως φέτος, ας πούμε, πολλά σωμάτια δεν κάνανε. Και το χρόνο θα κάνουν σε χωροσπερίδες. Διότι δεν πάρα πάρα πάλι σε μια ορχήστρα η οποία είναι τοπική και η οποία έχει κάτι γεροντάκια να παίζουν 90 χρόνια να παίζουν μουσική και να χρεώνει στον πελάτη 70 δολάρια για να πάει να φάει τι, catering, το κατάλαβες. Με 70 δολάρια πας στο καλύτερο εστιατόριο στη Τάμπα. Και σου έχουν και τα πάντα. Αλλά τα σωματεία τόσο χρεώνουν. Στην Νέα Υόρκη πόσο χρεώνουν, 150 δολάρια τη βραδιά, του μάτσε. Γιατί δεν μπορούν, γιατί τα catering τους χρεώνουν. Τα catering του χρόνου θα είναι 50 και 60 δολάρια το πιάτο. Άλιστα. Τόσο. Πόσο θα βάλεις στο σωτήρι μετά που βάλεις κανένα φράγκο το σωματείο. Και σου λέει κάνουμε και χώρο σπρίδα. Γι' αυτό εγώ το βλέπω ότι σε λίγο βλέπω μπροστά. Ότι δεν θα υπάρχουν σωματεία να κάνουν χώρο σπρίδα. Εκτός οι εκκλησίες οι οποίες θα παραμένουν. Οι οποίες θα κάνουν τα φεστιβάλ και θα μαζεύεται ο κόσμος στα φεστιβάλ στις χωροσπερίδες τους. Εμείς στα φεστιβάλ των εκκλησιών. Έτσι είναι ακριβώς. Τώρα, εκτός και αλλάξουν τα πράγματα. Εκτός και με ακούσουν και βάλουν νεολαία μέσα. Και αναλάβουν οι νέοι πλέον τις οργανώσεις.
σωματεία, τα πάντα. Που έχει νεολαία και στη Νέα Υόρκη και εδώ στην Φλόριντα έχουμε νεολαία και στη Νέα Υόρκη και στο Σικάγο έχει, αλλά δεν ενδιαφέρονται πλέον. Δεν υπάρχει το ενδιαφέρον. Και άμα δεν υπάρχει το ενδιαφέρον. Λίγο για την Αρτέμις ώρα, να γελάσουμε λίγο. Α, ναι, ναι, να το ακουμπήσουμε και αυτό το θέμα με τον Άρτεμις ώρα, ο οποίος ο περιβόητος. Για να πάρει θέση εδώ πέρα, γιατί ο Άρτεμις ώρας είναι αυτός ο οποίος, Γιωργάκη, τον είχαμε πει αρκετές φορές στον αέρα. Τον βάλαμε εδώ πέρα, μας έβρισε, μας είπε, τέλος πάντων. Του το είπαμε και εμείς ότι θα πας και θα τα καταρρίξεις στη φυλακή και εσύ και ο φίλος σου, ο γιατρός, ο Λαμπράκης. Και ο Λαμπράκης. Ο Λαμπράκης, ναι. Ναι, είδες τι έγινε. Αυτό ήταν το πρώτο χτύπημα. Πού βρίσκανε τα λεφτά? Πολλοί αναρωτιόνται, Γιώργο, ποιος ήταν ο σκοπός του τώρα? Να κάνει κόμμα στην Ελλάδα? Κοίτα, αν πάμε πίσω στο 2012, όταν σκάσαν μύτη, ναι, είχαν κάποιο άλλο σκοπό αυτοί. Είχαν κάποιο άλλο σκοπό. Τι πιστεύω εγώ? Ότι κάποιος ήταν από πίσω τους, αυτό είναι σίγουρο. Τι πιστεύω και ακόμα το πιστεύω, κατά πάσα πιθανότητα η ΑΕΠ, ΚΙΠ όπως θέλετε πες το, η Υπηρεσία Πληροφοριών, η ελληνική CIA ας το πούμε. Η Μυστική Υπηρεσία Πληροφοριών. Ναι, αυτοί τον προστάτευαν. Και μάλλον αυτοί μπορεί και να το φυγάδεψαν τώρα. Γιατί τον προστάτευαν? Λοιπόν, λίγο να το σκεφτούμε. Σκάει μύτη ως ώρας ότι έχει λεφτά να σώσει την Ελλάδα. Αυτό τι κάνει, Άγγελε? Αυτό πουλάει ελπίδα στο λαό. Το χειρότερο πράγμα, Άγγελε, που φοβάται οποιοσδήποτε ηγέτης είναι η επανάσταση. Να μην βγει ο λαός στους δρόμους. Είναι η επανάσταση. Και μην αναφέρετε τώρα τα επεισόδια που βλέπαμε τότε εκείνα τα χρόνια με τα δακρυγόνια και τα λοιπά. Εκείνα ήταν όλα βαλτά. Υπήρχαν ειρηνικές διαδηλώσεις, ειρηνικές πορείες, ειρηνικές. Άνθρωποι σαν εμένα και σένα, Άγγελε, κρατούσαμε τα πέλες, κάναμε την πορεία να διαμαρτυρηθούμε ειρηνικά. Και η τότε κυβέρνηση, είτε Παπανδρέου είτε Σαμαρά, έστελνε κάποιους αναρχικούς, έστεινε δηλαδή το θέατρο, ανενόχλητους τους άφηνε και ερχόντουσαν στο Σύνταγμα και μετά γινόταν μια εικονική μάχη μεταξύ τα ΜΑΤ και αυτούς αναρχικούς με μοναδικό σκοπό να διαλυθεί η συγκέντρωση. Μάλιστα. Και αυτό έγινε 2, 3, 4 φορές μετά που το πήγε χαπάρει ο κόσμος και άρχισε να δέρνει και στους αναρχικούς και στους αγκόλους. Δηλαδή ήταν ένα θέατρο αυτό. 1, 2, 3 φορές μετά δεν πουλάει άλλο. Και αυτό γινόταν. Όταν εγώ και εσύ πάμε σε μια πορεία, Άγγελε, δεν έχουμε εγώ και εσύ, ούτε εγώ ούτε εσύ καμία πρόθεση να πετάμε πέτρες και μολοτόφ και τέτοια, ούτε τα έχουμε πάνω μας. Κάποιοι άλλοι τα είχαν αυτά και ήταν μια συνωμοσία, ας την πούμε, μεταξύ το παρακράτος, τους παρακρατικούς, με το κράτος και με το επίσημο κράτος, να δημιουργηθεί μια εικόνα ότι αυτά όλα γίνανε τώρα μπάγαλο και πρέπει να... Ο Σόρας τι ρόλο έπαιξε όμως σε αυτή την υπόθεση, Γιώργο? Ο Σόρας, ο Άρτεμις Σόρας, τι ρόλο έπαιξε? Είπαμε, ο ηγέτης δεν θέλει επανάσταση. Έτσι, βάζεις έναν βαλτό σαν τον Σόρα, σαν τον Λαμπράκη, ο οποίος είχε διασυνδέσεις με την κυβέρνηση Παπανδρέου, μέσω τρίτων, να μην πούμε ονόματα τώρα. Εντάξει, υπήρχαν κάποιες διασυνδέσεις μέσω τρίτων. Έτσι, εμείς θα κάνουμε αυτό. Ένα κομμάτι του λαού, όσο μεγαλύτερο ελπίζουμε, θα έρθει με εμάς και εμείς θα τους φουλάμε ελπίδα. Εμείς θα λέμε έτσι και εσείς δεν θα λέτε τίποτα. Στην κυβέρνηση δηλαδή. Εμείς θα λέμε ότι έχουμε 600 δις και εσείς θα κάνετε τις κότες. Δεν ακούτε τις πάπιες, δεν ακούτε τίποτα. Και αυτό γινόταν. Μία ψηλοδήλωση από την κυβέρνηση, ποιος την κοιτάει. Όταν μας ρωτούσαν εμάς, καλά ρε Γιώργο, εφόσον είναι απατεώνας, δεν τον κλείσαν μέσα,
Η απάντηση μας είναι την εξής. Και εμείς ακριβώς αυτό ρωτάμε. Γιατί δεν τον κλείνουν μέσα. Άρα γιατί τον προστατεύουν. Λοιπόν, γιατί άμα έχει λεφτά. Αλλά ένα πράγμα δεν μπορώ να καταλάβω, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Και εκείνος μες στον κόλπο, εκείνος άμα είναι βαθύ κράτος. Εγώ τον περίμενα να βγει στον αέρα. Εκείνος αν είναι βαθύ κράτος. Και δεν βγαίνει, ήταν και στη Νέα Υόρκη χτες στην παρέλαση. Και θα ήθελα να τον βάλω στον αέρα να μου πει ένα πράγμα. Έκανες μήνυση στον Άρτεμις Όρο. Και πάει ο Άρτεμις Όρος στο δικαστήριο, πηγαίνουν οι φίλοι του, περιμένανε. Και αυτός που του κάνει τη μήνυση δεν πάει στο δικαστήριο. Ο δικαστής τι θα πει? Περιμένουνε. Είσαι ελεύθερο πουλί. Το case σου πέφτει έξω. Δεν ήρθε αυτός που σε κατηγορεί, είσαι ελεύθερος. Μέσα στον κόλπο ήταν και δικαστής. Δηλαδή με λίγα λόγια δώσανε ακόμα φτερά μέσω του δικαστηρίου στον Άρτεμι να πει, είδατε. Α, μπράβο. Τα ομόλογα μου είναι κανονικά. Δεν με δικάσανε. Γιατί μετά το δικαστήριο αυτό, το κασέ του Σόρα πήγε, διπλασιάστηκε. Πήγε 50 πόντους πάνω. Βεβαίως. Και μετά όλοι του δίνανε λεφτά με την απάτη. Α, και μετά άρχισε δηλαδή μια δεύτερη φάση που οργάνωσαν μια μη κερδοσκοπική οργάνωση. Εσύ είναι τα αρχικά του, δεν θέλω να πω τις λέξεις γιατί για μένα είναι ιεροσιλία. Οι λέξεις είναι Ελλήνων συνέλευσης, μόνον Ελλήνων συνέλευσης δεν είναι, ούτε καν ελληνικό είναι. Εσύ το αποκαλώ εγώ, τα αρχικά του. Και από εκεί άρχισε να μαζεύουν λεφτά, αλλά πάλι ήταν ένας τρόπος να πουλήσουν ελπίδα για να έχουν τον, να έχουν τον λαό χαμηλά. Να τον κρετάνε τον λαό χαμηλά. Τώρα, ήρθε η κυβέρνηση Τσίπρα, δεν πουλάει άλλο αυτό το παραμύθι. Μετά, μετά που ανέλαβε την κυβέρνηση ο Τσίπρας, του Σόρα οι εντολοδότες, τα αφεντικά ας πούμε, στην κυβέρνηση είπανε τώρα μα θέλεις κάνει και κόμμα, τι μας νοιάζει, εναντίον αυτών θα είσαι, θα είσαι εναντίον εμάς. Εκεί άρχισε μετά να σκέφτεται για κόμμα ο Σόρας πολιτικά. Θυμάστε στην αρχή μας έλεγε δεν έχω χρώμα, δεν έχω κόμμα, δεν έχω κάτι. Τέχει έλεγε στην αρχή. Λοιπόν, μετά που ανέλαβε ο Τσίπρας, τα αφεντικά του Σόρα έχασαν την ηγεσία και άρχισε να μιλάει για πολιτικά. Έτσι έφτασε στο σημείο που ο κουμπάρος του, τον οποίον εξαπάτησε ο Σόρας, είναι δικηγόρος αυτός, εμφανίστηκε πολλές φορές τώρα τελευταία σε 2-3 κανάλια τα οποία καλύπτουν την υπόθεση στην Ελλάδα. Ο κουμπάρος και ένας άλλος ο πρώην συνέτερός του τον κάνε μήνυση εδώ και αρκετό καιρό, αλλά δεν προχωρούσε στα δικαστήρια, αναβολή όλο έπαιρνε ο Σόρας. Αλλά τώρα πάλι με την κυβέρνηση Τσίπρα σταμάτησαν οι αναβολές, έφτασε στο δικαστήριο και καταδικάστηκε ο Σόρας για 8 χρόνια και η γυναίκα του. Χωρίς και η γυναίκα του, χωρίς έφεση, χωρίς αναβολή, η γυναίκα του κάνει κουμάντο. Εντάξει, στο ζευγάρι εκείνο η γυναίκα του, Βάγια λέγεται, αυτή κάνει κουμάντο. Λοιπόν, αυτή φοράει τα παντελόνια ας το πούμε. Έτσι καταδικάστηκαν για 8 χρόνια ο καθένας, χωρίς έφεση, χωρίς αναβολή, χωρίς τίποτα. Και αφαίρεση πολιτικό δικαίωμά του για 5 χρόνια. Έτσι, ήξερε ο Σόρας θα καταδικαστεί, ούτε καν εμφανίστηκε. Η Βάγη είχε πάει στο δικαστήριο, μόλις άρχισε να τα βλέπει σκούρα, εξαφανίστηκε από το δικαστήριο και εξαφανίστηκε. Εγώ πιστεύω κάπως στην Ελλάδα είναι. Τους προστατεύουν κάποιοι. Φάγανε λεφτά, δεν είναι απένταρος. Έχει κάνα 2 εκατοστάρικα μαζί του. Αλλά τώρα τι γίνεται. Για 40-50 χιλιάρικα γίνεται αυτή η υπόθεση. Μιλάμε τώρα ο 3 εκατομμυριούχος. Δεν μπορούσε να βρει 40-50 χιλιάρικα να δώσει το κουμπάρο του. Έτσι τώρα γίνεται έρανο. Του έφαγε 50 χιλιάδες. Γίνεται έρανος τώρα, άκουσον, να μαζευτούν τα 40-50 χιλιάρικα, να τα πάει ο κουμπάρος και πας γίνει καμία απόφαση εκεί πέρα, τώρα του τα δώσαμε, ωραία, άσου άνθρωπο ελεύθερο. Ναι. Και τότε μήπως παρουσιαστεί ο Σόρας. Προς το παρόν κρύβεται σαν την κατσαρίδα. Αυτός ο εκατομμυρίχος.
αυτός ο ψευτοεκατομμυριούχος που θα σώσει την Ελλάδα με τα 600 δις που του τα έδωσε ο Ομπάμα, τα οποία είχε έρθει σε επαφή με εξωγήινους. Όχι, όχι, πήρανε... πούλησε Απολώνια τεχνολογία στους Αμερικανούς. Ναι, αν το σκεφτείς. Απολώνια τεχνολογία. Εάν το σκεφτείς, η αρχαία ελληνική Απολώνια τεχνολογία είναι ιδιοκτησία του ελληνικού λαού. Και όχι του Αρτεμισόρα. Ακριβώς. Δηλαδή, αρχαιοκάπηλος δηλαδή δήλωσε ότι ήταν. Ήταν και αυτό. Και εκεί πάει φυλακή. Αρχαιοκάπηλος ήταν. Το δήλωσε ο ίδιος, αρχαιοκάπηλος. Ναι. Λοιπόν, γιατί όταν λες αρχαία ελληνική τεχνολογία την πούλησα εκεί, τι ένα γλυπτό από τον Παρθενώνα ή τεχνολόγιο, το δει πράγμα. Λοιπόν, τεχνολογία τι, που το διαστημόπλιο Άγγελε, τι είχε πουλούσε ο Λαμπράκης στα γίδια και καθόντουσαν τα γίδια και τον κοιτούσαν. Ότι μπορεί διαστημόπλιο να κάνει τον γύρο του σύμπαντος χωρίς καύσιμα, με ένα είδος προπέλαντ, δηλαδή δεν είναι καύσιμο, είναι ένα είδος διαφορετικής ενέργειας που, με το οποίο κινείται το διαστημόπλιο, προπέλαντ. Λοιπόν, τέχεια τα πουλούσε τα γίδια και μασούσαν τα γίδια και κάποια γίδια ακόμα μασάνε. Πήγαμε να ξανήσουμε τα μάτια, οι περισσότεροι να συμβούν την αλήθεια, ο περιέργεια πηγαίναν και τον βλέπανε, παρακολουθούσανε, τι είναι αυτός, βλέπα ένα είναι ένα και 50 γύφτος και του λείπουν τρία δόντια, άσε λέγανε, παραμύθι. Λοιπόν, ναι. Αλλά υπήρχαν κάποιοι, 2, 3, 4 χιλιάδες, οι οποίοι το πίστευαν. Τώρα, υπάρχουν 7.000 φοροφυγάδες, οι οποίοι πήρανε το εξώδικο του φόρα, το υπογράφανε, πλήρωνα 50 ευρώ για να το πάρουνε, το οποίο πήγαινα στις εφορίες και λέγανε την εφορία πως έχω στα 100 χιλιάρικα. Ορίστε, με αυτό εδώ το εισόδικο θα καθαρίσει ο Αρτέμις Σόρας για μένα. Αυτοί οι άνθρωποι, οι 7.000 φοροφυγάδες, δεν πίστευαν τον Σόρα, απλώς είπαν, τι έχουμε να χάσουμε, του πολύ πολύ είχαν 50 ευρώ. Και τα πήγαν εκεί πέρα. 7.000 άνθρωποι, Άγγελε, 7.000 Έλληνες φορολογούμενοι, φοροφυγάδες αποκαλώ εγώ, πήρανε τη δήλωση, το εξώδικο σώρα, εξουσιοδότηση που λέμε, και την πήγανε στην εφορία τους και είπαν τους εφοριακούς, δεν σε χρωστάω πεντάρα, πάνε στο σώρα, θα τα πληρώσει αυτός για μένα. Και τα έφαγε ο σώρας τα λεφτά. Τα 50 ευρώ που έδινε ο καθένας για το χαρτόσημο, ναι, τα έφαγε ο σώρας. Μάλιστα. Αυτά είναι, εφόσον υπάρχουν τόσο αγαθοί και τα πιστεύουμε. Άλλοι αγαθοί, άλλοι πονηροί, αλλά τη δουλειά τον έκανε, την έκανε ο κόμπος. Καλά, όμως, εφόσον ένας πες ότι πλήρωσε 50 ευρώ στο Σόρα και πήρε αυτό το χαρτί. Ναι. Ήταν υπογραμμένο από το Σόρα το χαρτί αυτό. Το χαρτί αυτό ήταν υπογεγραμμένο από τον... αυτό που χρωστάει, ας πούμε, τον φορολογούμενο, ας το πούμε. Γιατί πιο πολύ για την εφορία ήταν και άλλα για χρήτη των τραπεζών. Δηλώνω αυτό, αλλά επίσης δήλωνε στην σελίδα 10 μεταπατώμεν ότι αναγνωρίζει το εξωτερικό χρέος της Ελλάδος. Αυτό ήταν πολύ περίεργο. Αναγνωρίζει το εξωτερικό χρέος της Ελλάδος. Δηλαδή αναγνωρίζω το χρέος όπως δημοσιεύεται από το Υπουργείο Οικονομικών και τις Τράπεζες Ελλάδος. Άρα γιατί το κράτος τον κυνήγησε. Δηλαδή αυτό σε κάποια φάση βοηθούσε το βαθύ κράτος. Στην υπόθεση Τράπεζα Ανατολής εναντίον Εθνικής Τράπεζας, το οποίο ο μεγάλος εμπειρογνώμων είναι ο Λευτέρης Ορίνος. Λοιπόν, στην υπόθεση Τράπεζα Ανατολής, ο Σόρας βοηθάει την Εθνική Τράπεζα. Δηλώνει το αντίθετο, αλλά με ύπουλο τρόπο βοηθάει την Εθνική Τράπεζα. Και αυτό όποιος καταλαβαίνει την υπόθεση, το καταλαβαίνει αυτό. Όποιος παρακολουθεί την υπόθεση, γιατί μέσα στην υπόθεση είμαι και εγώ. Ενάγω εναντίον της Εθνικής. Μαζί με τον Λευτέρη Τωρίνο. Αυτό, Άγγελε. Μάλιστα. Τηλέφωνα 727-725-5555 για τους φίλους και φίλες που θα λάβουν μέρος στη σημερινή μας εκπομπή. Η ώρα είναι 6 και 20 ακριβώς.
πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727 725-5555. Εάν τηλεφωνάτε από Ελλάδα, 1-727-725-5555. Εάν έχετε κάτι να μας πείτε, αγαπητοί φίλοι, πολύ ευχαρίστως να ακούσουμε από εσάς αυτή τη στιγμή. Τηλεφωνήστε μου τώρα εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό για οποιοδήποτε θέμα και αυτό το οποίο ακούσατε και σχετικά με τον Άρτεμις ώρα και με τα λεγόμενα αυτά τα οποία θέλει να κάνει. Ένα άλλο ακόμα, Γιώργο, που συζητείτε, ότι λέει θα γίνουν εκλογές σύντομα και ότι κάτι ζυμώνεται. Πάμε στο τηλέφωνο. Λέγεται, παρακαλώ, σας ακούμε. Καλησπέρα, Άγγελε. Καλησπέρα. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, όπως θα είπες, είναι όλα καλά. Εγώ έχω αμφιβολία και έχω μεγάλο πρόβλημα με τους Γερμανούς. Για μένα, οι Μπαβαροί, όχι οι Γερμανοί, οι Μπαβαροί. Μπαβαροί. Οι Μπαβαροί. Κάνουν όλο το κακό που γίνεται αυτή την ώρα στο πλανήτη. Ναι. Συμφωνείς ή δεν συμφωνείς? Απολύτως. Αυτό ήθελα. Επειδή το πριν δύο εβδομάδες, Άγγελα, αν θυμάσαι, πήρα τηλέφωνο και σας είπα όταν είχε το παπά από τη Θεσσαλονίκη. Ναι, παπάς Απόστολος. Ναι, Απόστολος, και είπα για τους Μπαβαρούς που όλα τα κινήματα τα κινούν αυτοί. Δηλαδή δεν είναι μόνο οι Μπαβαροί, είναι και οι Εβραίοι. Δεν είναι Εβραίοι, exact, είναι Γερμανό-Εβραίοι. Αυτοί κάνουν με τις τράπεζες, αυτοί και θα κάνουν τα πάντα. Και πιο πολύ αυτό πήρα να ρωτήσω τον Γιώργο. Συμφωνεί. Να προσθέσω κάτι, κάτσε στη γραμμή να προσθέσω κάτι. Λοιπόν, πρώτον, και αυτό είναι γνωστό σε όλους, από το 1878 μέχρι σήμερα η Γερμανία και η Τουρκία είναι κόρος και βρακή. Ένα το κρατούμενο. Έτσι να γνωρίζουμε δηλαδή τι είναι στη Γερμανία. Πέραν τι έκανε η Γερμανία στον πρώτο πόλεμο και στο δεύτερο πόλεμο. Πέραν αυτά. Πρόσφατα ήταν η Μέρκελ στο Λευκό Οίκο. Σωστά, Άγγελε? Ναι. Λοιπόν, εχθές βγήκε από τα εγγλέζικα δημοσιεύματα. Ο Τραμπ την είχε ετοιμάσει κουστούμι, την Άγγελα, της τάξεως των 300 δις συν τόκους. Δηλαδή, στην επίσκεψη Μέρκελ λέγεται ότι την παρουσίασε ο Τραμπ ένα χαρτί το οποίο ο ίδιος σύνταξε και την λέει: εδώ και 12-15 χρόνια σας προστατεύουμε. Το ΝΑΤΟ, η συμφωνία, επιβάλλει το 2% του ΑΕΠ της Γερμανίας, όπως και κάθε άλλο κράτος, να χρησιμοποιείται για αμυντικές δαπάνες. Το 2% του ΑΕΠ. Εσύ, Γερμανία, ούτε το μισό του 1% βάζεις. Λοιπόν, έτσι έκανα μία σούμα, λέει την Άγγελα, και επειδή εμείς οι Αμερικανοί σας προστατεύουμε εδώ και τόσα χρόνια, μας χρωστάτε 350 δις. Τώρα, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ο Τραμπ, το όνομα Τραμπ είναι από το γερμανικό Trump, δηλαδή D-R-U-M-P-F. Ο Γερμανός όταν διαβάζει Trump δεν λέει το F το τελικό, το διαβάζει Trump. Έτσι ο παππούς του Τραμπ από τον πατέρα του την πλευρά, ο Τραμπ, όταν ήρθε στην Αμερική από την Γερμανία, άλλαξε σε κάποια φάση το όνομά του σε Τραμπ. Νομίζω είχε πάει Καναδά πρώτα και εκεί ήταν επιχειρηματίας, ας πούμε. Υπήρχαν γυναίκες στο μπαρ, τι να κάνουμε, κρύο κάνει, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, και μετά κατέβηκε Αμερική. Έτσι και ο πατέρας του μετά έγινε ο μεγάλος επιχειρηματίας με τα ακίνητα και ακολούθησε τα βήματά του ο νυν πρόεδρος.
Η μητέρα του είναι σκοτσέζικης καταγωγής και είναι πολύ πιο υπερήφανος για την σκοτσέζικη του πλευρά παρά για την γερμανική του πλευρά. Έτσι δεν μπορώ να πω ότι είναι γερμανός γενίτσαρος. Ποιος ήταν ο Αμερικανός στρατηγός που μπήκε στη Γερμανία όταν έπεσε ο Χίτλερ? Ο Άιζενχάουερ. Γερμανικό όνομα και αυτό, Άγγελε. Έτσι υπάρχουν πάρα πολλοί υψηλόβαθμοι Αμερικανοί γερμανικής καταγωγής. Δεν ξέρω πώς είναι στη Φλόριδα κάτω, αλλά από τα 40 άτομα που δουλεύουν για μένα, τα μισά είναι στην πολιτεία της Νέας Υόρκης και οι περισσότερο από μισούς από αυτούς έχουν γερμανικά ονόματα. Γερμανοί που είχαν έρθει εδώ πριν 150 χρόνια. Ναι. Τόσο καιρό είναι εδώ. Γιώργο, να προσθέσω κάτι. Βεβαίως. Μέχρι το 1990, η Γερμανία ήταν η πρώτη χώρα στην Αμερική που είχε 7 εκατομμύρια εμιγράν. Μετά ερχόταν η Ιταλία με 5,5. Μετά πήγαν οι Λατίνοι Μεξικάνοι που πήραν την πρώτη θέση. Όμως μέχρι το 1990 η Γερμανία ήταν η πρώτη χώρα που είχε 7 εκατομμύρια μετανάστες στην Αμερική. Ναι, αλλά κοίτα όμως, δεν ήταν αυτοί οι μετανάστες σαν εμάς που γεννηθήκαμε στην Ελλάδα? Είμαστε πρώτη γενιά. Ήταν από το πόλεμο και πριν το πόλεμο. Και πριν το πόλεμο, πριν 150, δηλαδή οι πρώτοι Γερμανοί. Δηλαδή πρώτοι ήρθαν εδώ στην Αμερική οι Εγγλέζοι. Δηλαδή ναι, μιλάμε τώρα για Ηνωμένες Πολιτείες, δεν μιλάμε για Φλόριδα που ήταν έτσι. Πρώτοι εννοώ δηλαδή που κάνουν μεγάλες απικίες, δηλαδή πριν τους Εγγλέζους υπήρχαν άλλοι. Η Νέα Υόρκη λεγόταν, πριν ονομαστεί Νέα Υόρκη, λεγόταν Νέο Άμστερνταμ. Δανία. Η Γαλλία είχε έρθει. Η Γαλλία γι' αυτό έχουν γαλλόφωνες περιοχές στον Καναδά. Η Γαλλία ήταν εδώ πριν τους Εγγλέζους. Ναι. Οι Δανείοι ήρθαν. Νέο Άμστερνταμ λεγόταν Νέα Υόρκη. Αλλά δεν είχαν μεγάλη τέτοια δραστηριότητα. Ισπανοί. Κάτω, Μεξικό. Όλα Κίνα. Ακόμα και Φλόριδα. Εντάξει, φορές Ισπανόφωνοι όλοι αυτοί. Οι Εγγλέζοι ήταν από τους τελευταίους που ήρθαν και ήρθαν μόνο για οικονομικούς λόγους. Αποκλειστικά για οικονομικούς λόγους, για να ιδρύσουν δορυφόρους για το εμπόριό τους. Μην πιστεύετε αυτά που λένε, ήρθανε για θρησκευτικές ελευθερίες και τέτοια πράγματα. Παραμύθια. Οι Εγγλέζοι ήρθανε μόνο για ένα σκοπό. Για να ιδρύσουν δορυφόρους, στάσεις δηλαδή, για το εμπόριό τους. Το εμπόριό τους γινότανε ανά τον κόσμο. Λοιπόν, έτσι, αλλά ήταν πολύ πιο δραστήριοι οι Εγγλέζοι και ήρθανε πρώτα στο Jamestown, μετά ήρθανε εδώ στο Plymouth και σιγά σιγά επεκτήθηκαν. Έτσι, λίγο μετά, δηλαδή γύρω στα 1820, 1830, 40, 50 άρχισαν οι Γερμανοί και εγκαταστήθηκαν. Πού είναι σήμερα η πολιτεία της Νέας Υόρκης? Από εκεί άρχισαν, Dutch Country λέγεται αυτό, και πηγαίνει κάτω μέχρι τη Μινεσότα, Wisconsin. Να πας Wisconsin, γεια! Ακόμα έτσι μιλάνε, γεια! Να πας στο Wisconsin. Έτσι μιλάνε. Στη Georgia έχουν πολύ, North Carolina. Ωραία, λοιπόν, να πάμε στην άλλη γραμμή. Μινεσότα, Wisconsin, Dakotas, εκεί να δείτε Γερμανούς. Λοιπόν, ευχαριστώ, Άγγελε. Γεια χαρά. Η επόμενη γραμμή λέγεται, παρακαλώ. Γεια σας, Λεβεντιές. Γεια σας, αγαπητέ φίλε Κρητικέ. Γεια σου, Γιώργη. Γεια σου, Αντώνη. Η εφημερίδα Η Ελεύθερη Ώρα γράφει σήμερα. Μην τα πιστεύεις αυτά. Θέλετε να πάτε με τον Τραμπ που αγαπάει τους Έλληνες ή με τη Μερκάλα που μισεί τους Έλληνες? Αυτά στα γράφει η Ελεύθερη Ώρα. Να πάνε την εφημερίδα. Δεν είμαι ο παλιός Ελεύθερης Ώρας. Καμιά φορά γράφηκα και καμιά άλλη. Ωραία γράφει, είπε. Θέλετε με τον Τραμπ που αγαπάει τους Έλληνες ή τη Μερκέλα που μισεί τους Έλληνες? Καλείτε και πάρτε. Έχουμε ραγιάδες, τι να κάνω, έχουμε ραγιάδες. Αυτό είναι. Σήμερα ο Κουτσούμπας επαρέδεσε τα όπλα ενός κομμουνιστή που τον εκτελέσανε το 55 και ξεχνά το όνομά του, ρε παιδί μου, και επαρέδεσε ο Κουτσούμπας το όπλο του σήμερα, το δολοφονικό όπλο που κατασκότωσε ένας σωρό Έλληνες
και τον τιμήσανε ήρωα, ρε παιδί μου. Ήρωας, δολοφόνος και ήρωας, γίνεται. Από την άλλη μεριά είσαστε και δύο συνένοχοι, και ο Άγγελος και εσύ, γιατί εκάματε το σώρο εθνικό ήρωα. Πώς το κάναμε, τώρα έγινε μάρτυρας, δεν κατάλαβα. Μάρτυρας θα γίνει. Μάρτυρας θα τον κάματε, εθνικό ήρωα τον κάματε. Κατάλαβες, ο γιατρός θα πάει να του καταθέσει στεφάνι έξω από τη φυλακή. Όταν το συλλάβουνε. Εγώ θα χρηματοδοτήσω την πρωτομή του σώρα. Το λέω τώρα, Άγγελε, το λέω. Έτσι. Πάντως εσύ τον έκαμε σε εθνικό ήρωα, να το ξέρεις. Ξέρεις τι είναι, να είναι καταζητούμενος και να μην μπορείς να τον πιάσει η μυστική υπηρεσία της Ελλάδος. Εφόσον η μυστική υπηρεσία τον προστατεύει, να κάνω. Να το τόπες, τόπες. Ξέρεις τι γίνεται, αυτοί νομίζουνε ότι πραγματικά ο Σόρας έχει τα 600 δις ακόμα. Δεν το νομίζουνε, αρχίζει τι έγινε, το ναι. Χρησιμοποίησαν, είναι η λεγόμενη χρήσιμη ηλίθεια. Τα Απολώνια. Δεν μου λες, μπορείς να πουλήσεις εσύ να πούμε θησαυρό της Ελλάδος και να μην συγκυφτείς. Έστω και ένα βαζάκι. Το καπηλία λέγεται αυτό φυλακή. Α, μπράβο. Πώς ευτυχώς που δεν παρέδωσε τη φλόγα της Κρήτης. Ναι. Αυτή είναι πιο ακριβή. Να που τα γίδια, δεν πιστεύω, τα γίδια. Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, όλα καλά και άγια. Ο Τραμπ πρέπει να ανακτήσει λίγο πίσω έτσι ένα εγώ. Να μην χάσει το εγώ του. Ο Τραμπ έκανε τη δουλειά του. Και προηγουμένως υπάρχουν οι κατσαρίδες μες στο κόμμα. Χειρότερα θα έλεγα. Φίλτραρε το κόμμα του ο Τραμπ να ξέρει που βαδίζει για να ξέρει, γιατί να ξέρει τον Νοέμβριο ποιοι θα επανεκλαγούν και ποιοι όχι. Θα δεις όλοι αυτοί. Θα καθαρίσει, είπαμε, drain the swamp. Γιώργο, θα διάσουμε τον Βάλτο. Θα ξέρεις ένα πράγμα. Θα ξέρεις ένα πράγμα, Γιώργο. Θα ξέρεις ένα πράγμα τον Νοέμβριο. Ή από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, είναι ή από το Δημοκρατικό Κόμμα. Όλοι αυτοί οι οποίοι ενισχύουν και υποστηρίζουν το Obamacare θα χάσουν τις εκλογές. Το λέω από τώρα να με θυμηθείτε. Σε περιοχές, ναι. Yeah. Έχει αποτύχει το Obamacare. Yeah. Θα αποτύχει μέχρι τότε, θα έχει πάρει το κατήφορο και μετά αυτοί οι ψηφοφόροι θα λένε στο Congressman ή στο Senate, δεν σε ψηφίζω, γιατί το ήξερες και υποστήριξες να έχουμε το Obamacare. Ακριβώς. Μα πώς, δεν μου λες πώς γίνεται τώρα αυτό το πράγμα τώρα, καλά το ξέρουμε τώρα, Ρεπάμπικα και Δημοκράτες, ένα 20% είναι κλίκα. Είναι έτσι ή δεν είναι. Είναι το βαθύ κράτος αυτό, ναι. Είναι καθεστωτική αυτή. Υπάρχουν πολλοί δημοκρατικοί, οι οποίοι τους εντολές. Ναι. Πολύ δημοκρατικοί, όχι δηλαδή θα τους διώξει κανείς, θα τους διώξει ο ψηφοφόρος του. Α, τι να κάνουμε, παίρνει τον ρεσάο πάνω, αλλά για να μην ευρεάσουν ψηφοφόρο. Μάλιστα. Λοιπόν, Κρητικέ. Έλα. Στην παράταση πήγες. Κοίταξε να δεις, μη με βγάλεις από το μοντάρισμα έξω, γιατί μου την παραμοντάρεις να πούμε. Μη με βγάλεις έξω, πάει και εδώ τα μούτρα μου για τρίτο χρόνο. Πού ήσουν καθισμένος. Έτσι, δεν με είδες. Όχι. Από μπροστά σου πέρασα και με αγνώρισες. Επό τόσο κόσμο, είμαι εκεί πέρα τόσο συγχυσμένος. Βρε εσύ, η ζέστη έκανε να καθαρίσω εκεί, να τρέχω να κάνω. Να κάνω τον τροχονόμο, να τραβάω βίντεο, να παρουσιάζω, όλα τα κάνε μαζί. Άστα μου. Μη με κόψεις, έπρεπε να. Δεν ξέρω, άμα είσαι εκεί θα σε δούμε, αλλά. Και με τα κακά της να τη δείξει την παρέλαση. Ναι, εγώ την παρουσιάζω με τα καλά της. Με τα κακά της, όχι. Όχι, όχι, θα είναι ωραία η παρέλαση. Μα πρέπει να βλέπουμε και τα κακά, να πούμε. Όχι, εγώ δεν θα παρουσιάσω. Να σου πω κάτι, εμένα μου αρέσει εδώ πέρα, θα είναι πολύ ωραία. Θα τη δεις σε λίγες μέρες την παρέλαση. Σε λίγες μέρες. Παίρνει πολύ καιρό, παίρνει. Πολλές, πολλά ξενή. Από την Κρήτη έχεις λάβει, τελευταία έκανα νέο από την Κρήτη έχεις λάβει, γιατί η Κρήτη λέει ετοιμάζεται για επανάσταση. Η Κρήτη ετοιμάζεται για επανάσταση να πάρει την αρχή της Ελλάδος. Δεν άκουσα τίποτα. Γιώργο, άκουσες τίποτα. Όχι με το Μητσοτάκη. Όχι, δεν είναι με το Μητσοτάκη η Κρήτη. Τι λέει αυτός. Δεν ξέρω. Η Κρήτη θα κηρύξει επανάσταση να υπερασπίσει και να προστατεύσει την Ελλάδα. Καλό. Αν καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Καλό αυτό. Και η Μακεδονία με την Κρήτη είναι, όπως έχει στην παρέλαση,
Εβάλανε τους Μακεδόνες, τους Κρητικούς και τους Πόντιους οπισθοφυλακοί. Αύριο, αύριο θα έχουμε εδώ στην εκπομπή τη Χρυσή Αυγή. Να την έχεις. Ναι. Η Χρυσή Αυγή πια δεν φθουράει. Δεν έχει σημασία, θα μας πούνε. Η Χρυσή Αυγή θα τη φάει το Βασιλικό Κόμμα. Θα την καταπιεί. Θα μας πούνε τα δικά τους αύριο. Το Βασιλικό Κόμμα το οποίο δημιουργεί τώρα ο Τραμπ θα καταπιεί τη Χρυσή Αυγή. Με το Καραμαλή πάει τώρα ο Παύλος. Το είδες στη γραφή τώρα, το είδες. Καραμαλής και Παύλος. Αυτά έμαθα. Γιώργο, αυτά λιθεύουν, ε. Δεν μου λες, Γιώργη, έμαθες τίποτα περί αυτού. Καραμαλής, Κωνσταντίνος και Παύλος. Άμα βλέπεις ο Γιώργος και γελάει, κάτι συμβαίνει και μας τα λέει. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Άστο τώρα. Μην το κουμπάς αυτό. Πάντως τα πράγματα είναι λίγο μπερδεμένα. Ο Παύλος μπορεί να θέλει να μπει στην παρέα, δεν είναι τώρα επισήμως στην παρέα. Ναι, επειδή δεν είναι κάποιοι άλλοι στην παρέα, δεν το συζητάμε τώρα. Όχι. Αλλά ο Καραμαλής έχει με τον Παύλο μερικές συναντήσεις, να πούμε. Το συμπαθεί το παιδί πολύ, το αγαπάει. Δεν και το τώρα είναι κάπου το βατοπέδι, έζησε το βατοπέδι, αυτό περίμενε ο Καραμαλής. Το βατοπέδι απεδείχθη, Άγγελε, πριν λίγες μέρες, απεδείχθη ότι ήταν ένα κατασκεύασμα των Ελλήνων, ταβατζίδων, που φέραν την Ελλάδα, των Ελληνόφωνων που φέραν την Ελλάδα εδώ που βρίσκεται σήμερα. Αυτοί που κατέστρεψαν την Ελλάδα, οι μεγαλοεκδότες και οι μεγαλοεργολάβοι σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ, κατά πλειοψηφία, είναι αυτοί που κατασκεύασαν το θέμα βατοπεδίου μόνο και μόνο για να ρίξουν την κυβέρνηση Καραμαλή. Μπράβο. Δεν υπήρχε ούτε ένας καραμαλικός, ούτε ένας καραμαλικός, ο οποίος διέπραξε οποιοδήποτε έγκλημα. Κανένας ένοχος. Όλο ήταν ένα κατασκεύασμα από τους μεγαλοεκδότες, μεγαλοεργολάβους και τους πολιτικούς του ΠΑΣΟΚ. Και ο Γιώργης το βούλωσε τώρα. Ο Κουράκιας το βούλωσε. Είδες την άλλη μέρα το Γιωργάκη, τον Παπανδρεγάκα, τι δήλωση έκαμε. Τι είπε. Είπε ότι ο δικαστήριο ήταν πολύ φόνη, ότι το δικαστήριο εκάλυψε τον Καραμαλή και από πάνω βγήκε ο κύριος Παπανδρέας. Ναι. Ο ΓΑΠ βγήκε και έκανε δηλώσεις ότι το δικαστήριο ήταν ψευδές, να πούμε, ότι δεν έκανε καλά τη δουλειά του και ότι θα το κυνηγήσει. Ποιος τώρα ο Παπανδρέου λέει θα το ξανακυνηγήσει με το βατοπέδι. Έλα, πριν... Εδώ αυτός το δημιούργησε. Μετά από μία μέρα όμως παραιτήθηκε η μεγαλοεισαγγελέας Ράικου. Γιατί, διότι στο θέμα Νοβάρτης και Παπαντονίου δέχθηκε πιέσεις από το βαθύ κράτος και δεν άντεχε άλλο η γυναίκα. Ναι, αλλά της λέει η Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία σήμερα να αποκαλύψει τα ονόματα που σε εκβιάσανε, να μας τα φέρει στο τραπέζι. Μην τα πιστεύεις αυτά. Μην τα πει, αυτή είναι τύπη, γιατί και αυτή είναι βαθύ μέσα χωμένη, βαθιά χωμένη. Όλοι τους. Έτσι είναι πολύ πιο βαθύ το πρόβλημα από ό,τι νομίζουμε. Μάλιστα, όλοι τους είναι χωμένοι μέσα, Γιώργο. Α, μπράβο, και από τις δύο πλευρές. Και από τις δύο πλευρές. Άσε κάποια κορκόρια εκεί πέρα να φωνάζουν. Ξέρω δεν θα μιλήσει, αυτό τα λένε αυτά. Και κοίταξε, θα δεις, απειλείται και η ζωή της. Δεν μπορεί. Εννοείται. Δεν μπορεί να τα βάλεις με αυτούς. Έχουν γίνει κλίκα. Εννοείται. Και πίσω από όλων αυτών, για να απαντήσω στο φίλο που πήρε τηλέφωνο πριν εσένα, ναι. Είναι οι Γερμανοί. Αν μπράβο. Μάλιστα. Αν μπράβο. Όποια πέτρα να σηκώσεις, τη βρώμα βαβαρό που θα βρεις από κάτω θα είναι γερμανική. Βαβαρό. Λοιπόν, καλό βράδυ. Έγινε. Για χαρά. Γεια σου. Η επόμενη γραμμή λέγεται. Ναι. 727-725-5555 τα τηλέφωνα μας. Η ώρα είναι 6 και 40 ακριβώς. Είναι η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Βαγγελάτο. Κοντά μας έχουμε τον Γιώργο Γιωτουρίδη από την Βοστόνη σήμερα. Λέγεται, παρακαλώ. Ναι. Λέγεται.
Ναι, ήθελα από τον Τραμπ. Ναι, σας ακούμε. Χάρηκα πολύ που είπε ότι αγαπάει τους Έλληνες, αλλά θα στεναχωρηθώ πολύ όταν θα πάει φυλακή. Ποιος θα πάει? Ο Τραμπ θα πάει φυλακή. Ναι. Ο Τραμπ θα πάει φυλακή. Πες μας. Θα θυμίζει αυτόν που θα κάψει το μιλιράκι. Σε παρακαλώ, κάτσε αυτό, Γιώργο. Πες μου ποιος ο λόγος είναι. Investigate. Γιατί θα πάει φυλακή? Από το FBI. Ο Τραμπ είναι investigate από το FBI. Γιατί πράγμα? Αυτό πέκαινε με τη Ρωσία και με τους... Μη γελάς, κοίταξε, μη γελάς τόσο πολύ. Όχι, όχι, τι κάνει η Ρωσία? Όχι, φίλε, είσαι γελίος. Κάτσε Γιώργο να τον ακούσουμε τι λέει. Τι σκέφτει ο ακρατής μας? Τι έκανε με τη Ρωσία? Τι έκανε με τη Ρωσία? Είσαι πολύ αηδία. Τι έκανε με τη Ρωσία? Με ακούς? Τι έκανε με τη Ρωσία? Έφυγε αυτός, Άγγελε. Το χάσαμε. Η μεγάλη είδηση της Γιώργια είναι ναι. Ότι το FBI άρχισε investigation. Δηλαδή η είδηση είναι σαν να καταδίκασαν τον άνθρωπο. Δηλαδή ζούμε στη χώρα που είσαι innocent until proven guilty. Ναι. Αλλά η μεγάλη είδηση είναι που το FBI άρχισε investigation, όπως είπε ο ακροατής. Άραγε ο Τραμπ είναι ένοχος και θα πάει φυλακή επειδή το FBI άρχισε investigation. Αυτά είναι τα γίδια που μασάνε το κουτόχορτο που τους ταΐζει το κατεστημένο. Μια! Μη, πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται, παρακαλώ. Λέγεται. Η επόμενη γραμμή λέγεται. Λέγεται, παρακαλώ, εσείς. Ναι. Ναι, τι κάνετε? Μια χαρά. Το όνομά μου είναι Βαλιανάτος. Γεια σου αγαπητέ φίλε Κεφαλονίτη. Βεβαίως Βαγγέλη. Πρώτη φορά σε παίρνω τηλέφωνο. Σε συγχαίρομαι για την εκπομπή που έχεις. Τα λες πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ. Θέλω να πεις για το Τραμπ. Γιατί με μεγάλη είναι. Νομίζεις πως θα κάνει ας πούμε για την Ελλάδα κάτι? Για την Ελλάδα μας. Βεβαίως θα κάνει. Αυτό θέλω και εγώ. Και το μόνο που ήθελα να σου πω κάτι, για να μ' ακούσουν οι Κεφαλονίτες όσοι με ακούνε, κάτι Μπολσεβίκι του 46, κάτι κατσικοκλέφτες, κατσαπλιάδες, που ήταν 60-70 άτομα στην Κεφαλονιά, αυτοί κατσικοκλέφτες, κατσαπλιάδες, ξέρεις τι πήγανε και κάνανε? Τι κάνανε? Πάνω από το χωριό μου, αγκητήμα από τα Βασαμάτα. Επάνω από το χωριό μου, επάνω στο βουνό είναι ο Άγιος Λευτέρης. Ναι. Πήγανε πέρυσι το καλοκαίρι και στήσανε μια πλάκα με τα ονόματα αυτών των Μπολσεβίκων. Αυτών του κατσαπλιάδωνε τους κατσικοκλέφτες. Και βάλανε τα ονόματά τους για ήρωες. Μαζί μας την Κλώτσα την Παπαρίδα. Αμά. Το κατάλαβες και δεν μιλάει κανένας, Αγγέλε μου, δεν μιλάει. Και θα λέω αυτά να τα ακούσουν οι Κεφαλονίτες. Δεν πάω να πετάξω στα σκουπίδια. Εδώ πετάξανε το άγαλμα του Μεταξά. Τους παίρνω τηλέφωνο στο χωριό μου και τους λέω, ρε, κανένας δεν έχει από αυτά. Να πάνε τη νύχτα, λέει, να μας πάνε φυλακή. Βρε, η Μπολσεβίκη τώρα μιλάνε. Τη νύχτα, έτσι, να τα σπάσετε. Τη νύχτα. Αυτή, τον πατέρα μου, τότε ήταν στα προσπάσματα, Άγγελε μου, ήταν στα προσπάσματα ήτανε. Να είναι. Και ήταν με την χωροφυλακή, μέσα πάνω από το χωριό με λεγόταν μια στελεγόντα Λαγκάδα. Και αντάρτες τους είχαν στήσει καστέλι. Να σου πω κάτι, θα πάτε κι εσείς να στήσετε το άγαλμα του Μεταξά, πολύ απλό. Ναι, έτσι να δείτε. Και του είχαν στήσει καστέλι του χωροφυλάκων και του προσπάσματος. Και όπως ο πατέρας μου, πώς την τρώσε, ο Μακαρίτης ο πατέρας μου. Την τρώει ο χωροφύλακας με την φωτιά, στο κεφάλι, και πέφτει ο χωροφύλακας από τον πατέρα μου και τον πλάκωσε. Και δεν την γλίτωσε. Είδα όλους θα σκοτώνανε και τον πατέρα μου. Θα σκοτώνανε. Αυτά τα καθάρματα οι Μπολσεβίκοι. Και τους έβαλαν για ήρωες. Άσε την πηγαίνει του Μεταξά, πού είναι το άγαλμα. Καλά βλέπω πράγματα και ανακατεύομαι. Έχουνε του Μπολσεβίκου, του Άρη Βελουχιώτη, του έχουνε άγαλμα, του έχουνε στην Λαμία, σε κάποιο μέρος, δεν ξέρω πού. Πού είναι του Γέρβα το άγαλμα, Άγγελε μου? Πουθενά. Του Γέρβα, το άγαλμα πού είναι?
Τι ήταν ο Ζέρβας, ήταν ποδόσφαιρο. Έσωσε την Ήπειρο ο Ναπολέον Ζέρβας. Ολόκληρη Ήπειρο έσωσε. Από τους Τσάβιδες. Ναι, ο Ζέρβας έσωσε την Ήπειρο. Από τους Τσάμιδες. Δυστυχώς. Καλά έσωσε ο Ζέρβας και ναι. Δεν του έχουνε το άγαλμα. Δεν του έχουνε το άγαλμα. Και παίρνω τηλέφωνο και τη Χρυσή Αυγή παίρνω τηλέφωνο και πολύ παίρνω τηλέφωνο. Λέω μου ρε γιατί δεν μιλάτε για το άγαλμα του Ζέρβα. Δεν είναι αγγελέ μου, δεν είναι κανείς πατριώτης αυτοί που κυβερνάνε και άλλοι που ήταν δεν είναι πατριώτες. Δεν έχουν ρίζες ελληνικές. Άλλοι είναι Ελληνοευρέοι, άλλοι είναι Εβραίοι, άλλοι είναι Αλβανοί, άλλοι ρίζες. Άλλοι είναι τους Κόστορι και γι' αυτό δεν έχουμε κυβερνήσεις. Μιλάμε και λένε για βάσιλα, άγγελε μου, για τη Χρυσή Αυγή. Πρώτη, ασκώσαν μια λέει του Χίτλερ τη βάσιλα. Αυτό ήταν ένα πέρασμα και πέρασε. Αυτό, πέρασε. Μάλιστα. Αυτοί οι κοκκινοφασίστες, με αυτό το σφυροδράπανο με την κόκκινη σημαία, όταν πάνε και βάζουν λόγο, γεμίζουν πλατείες με τα σφυροδράπανα. Αυτό δεν είναι βάστιγα αυτό. 70 χρόνια βάστιγα. Που ο Στάλιν σκότωσε τότε με την σκότωσε μέσα στη Ρωσία κάπου 40.000 Έλληνες. Παραπάνω. Αυτοί και δεν παραπάνω. Τους έδειξε ναι. Στα βάθη του Καζακστάν, εξορία. Ναι. Ναι, βέβαια, καλά, αλλά γιατί δεν μελετάνε αυτή τη βάστιγα. Δυστυχώς. Έχουν και το άγαλμα, το άγαλμα του Στάλιν μέσα στον Περισσό. Έχουν το άγαλμα του Στάλιν το έχουν μέσα στον Περισσό. Η Ρωσία τα πέταξε στα σκουπίδια όλα και τα πήγανε στην Ελλάδα. Με τι να πεις. Η Ρωσία τα πέταξε ας πούμε και υπάρχουν στην Ελλάδα και λένε συνέχεια για τη Χρυσή Αυγή. Λένε η βάστιγα. Και σημαίνει αυτό το πρωί μέχρι το βράδυ. Εμείς είμαστε εθνικιστές, είμαστε πατριώτες. Η βάστιγα η δικιά σας η βάστιγα. Εκατομμύρια θα έχουν σκοτώσει, εκατομμύρια. Περισσότερος από τον Χίτλερ. Ναι, κατάλαβα. Κάπου 20 εκατομμύρια σκοτώθηκαν από αυτό το καθεστώς μέσα στη Ρωσία. 70 χρόνια, αυτό το καθεστώς και αυτή η βάστιγα με το σφυροδρέπανο έκανε εγκλήματα. Εσκότωναν ανθρώπους. Το 68, άγγελέ μου, δεν ξέρω αν το φτάσεις αυτό, ας πούμε, το 68 η θέση από την Τσεχία έκαναν επανάσταση. Και μπήκε μέσα η Ρωσία και την καταπατούσε με τα άρματα μάχης σαν να παντοπατάει κουνελάκια, ποντίκια. Mm-hmm. Κατάλαβες, και μιλάνε οι Μπολσεβίκοι. Και τώρα που σου λέω, είμαι ο Βάσταμος, είμαι ο Γεράσιμος του Βαλιανάτου, του Παναγή, αλίμονός σας, αν κατέβω κάτω. Πού είσαι εσύ τώρα. Δεν το ξέρετε. Δεν μου λες πού είσαι. Πού είσαι εσύ τώρα. Θέλω να το ακούσουν Κεφαλονικόπουλα και Βασαμόπουλα, είμαι ο γιος του Παναγή του Βαλιανάτου του Μακαρίτη. Δεν μου λες. Αν κατέβω κάτω. Πού είσαι εσύ, πού μένεις τώρα εσύ. Από το Μέριλα σε παίρνω, από το Μέριλα. Α, και απάνω είσαι. Λοιπόν, κοίταξε, μια και είσαι και Κεφαλονίτης. Γράψε σε παρακαλώ το τηλέφωνο μου κάτω, το άλλο το τηλέφωνο, είναι το μυστικό τηλέφωνο αυτό. Ω, έτσι. Εκεί, να τα λέμε private. Για πάρε το τηλέφωνο μου κάτω, γράφ' το. Ένα λεπτό γιατί. Γιατί αυτό είναι στον αέρα, μπορώ να σου μιλήσω παραπάνω. Ναι, λέγε μου το μυστικό τηλέφωνο. Λοιπόν, γράψε. 727. Όλοι το ξέρουν, anyway. Όλοι το ξέρουν. 727. 481. 4. 81. 4-8-1-0-8-12. 0-8-12. Συγγνώμη, Αγγελοπόντιος, παρέας εγώ. 7-2-7-4-8-1-0-8-1-2. Yes. Πρέπει να με πάρεις τηλέφωνο και σε 7.30 ώρα για να σου μιλήσω για τους Κεφαλονίτες. Ναι, εντάξει. Δεν θα το πω στον άλλο. Τώρα θα το πούμε μετά. Γιατί θα έχουμε συγκέντρωση μεγάλη. Πανεκεφαλονιακή συγκέντρωση. Και θα είσαι εσύ εκεί γιατί βγάζεις λόγους. Χρειάζομαι δραστήριους Κεφαλονίτες. Θέλω αυτή η πλάκα να βγει εκεί, ναι. Να βγει εκεί, είμαι 74 χρονών. Αλλά όταν με τη Ζάγκερ δεν είμαι 74, είμαι 30. Μπράβο. Θα τα πούμε. Γιατί είμαι μαραθωνοδρόμος. Είναι μαραθωνοδρόμος, είναι πολεμικός. Παλικάρι είσαι, παλικάρι!
Μάλιστα. Όλα, σου λέω είμαι τριαμπάρης. Τώρα τρέχω ασύνες, πηγαίνω 15 μίλια. Βγάζω 15 μίλια. Μπράβο. 2,5 ώρες κάνω 15 μίλια. Μπράβο! Μπράβο, έτσι σε θέλουμε. Λοιπόν, χάρηκα που σ' άκουσα, αγαπητέ φίλε Βαλιανάτε. Αλλά αυτή η πλάκα θέλω να γίνει το άγαλμα του Ζέρβα. Θα το κάνουμε. Θα το διεκδικήσουμε οι Έλληνες της Αμερικής. Βεβαίως, εγώ θα βάλω από τη, εγώ θα βάλω από τη σύνταξή μου, θα βάλω ένα χιλιάρικο. Από τη σύνταξή μου. Μπράβο. Θα βάλω κι εγώ, Άγγελο. Θα τα μιλήσουμε αργότερα. Πάρε με τηλέφωνο. Αλλά πρόσεξε, πρόσεξε ένα λεπτό. Μη σε πιάσει κανένα αγαλματάκια. Και σε βρει στο διαδίκτυο, γιατί ακούει τώρα. Έχουμε ένα επαγγελματία πατεώνα, ο οποίος βάζει αγάλματα και σου παίρνει τα λεφτά και πουλάει ένα άγαλμα που κάνει 9.000 και το πουλάει 60.000. Όχι σε μένα, Γιάννη. Ξέρει, μέσα στο κεφάλι μας πιάσουν και κότσους. Πρόσεξε το αγαλματάκια. Πρόσεξε το αγαλματάκια. Είναι τη απάτη. Άγγελε μου, χάρηκα πολύ. Θα σου πάρω τηλέφωνο κάτω. Σε πάνω σε ώρα να τα πούμε καλύτερα. Ποιος είναι αυτός, Γιώργο? Ο Ζέρβας! Ο Ζέρβας, μάλιστα. Βεβαίως, Ζέρβας. Να, τον έψει τηλεός. Χάρηκα. Πάρε με 7.30 ώρα στο τηλέφωνο το άλλο. Ναι, θα τα πούμε ήσυχα, Γεια σου. Γεια σου, καλή συνήθεια. Η επόμενη γραμμή λέγεται. Καλησπέρα, Άγγελε. Καλησπέρα, αγαπητέ φίλε. Και εγώ έχω ακούσει, να το ακούσει αυτό και ο Γιώργης, ότι ο Τραμπ είναι να μπει στη φυλακή και εγώ έχω ακούσει. Αλλά έχω ακούσει επίσης ότι στο κελί που θα το βάλουν θα είναι και η γυναίκα αυτού που τηλεφώνησε προηγουμένως. Έλα. Μπορεί να το θέλει αυτός που τηλεφώνησε προηγουμένως. Ναι, σε παρακαλώ, σοβαρότητα, σας παρακαλώ. Παρακαλώ, λέγετε. Η επόμενη γραμμή. Ναι. Παρακαλώ, λέγετε. Μια ακροάτρια μας γράφει, Γιώργο, ότι λέει «Γεια σου Εύα, η Εύα, γεια σου Εύα». Δεν ξέρω από πού μας γράφεις, από πού γράφεις, πού είσαι, πού είναι δηλαδή το σπίτι σου. Ωραίο όνομα Εύα. Σε ποιο κλασμάνο μένεις, ας πούμε. Μια μέρα θα παντρευτώ μια Εύα. Έτσι λες. Οι Βρετανικές Μυστικές Υπηρεσίες, λέει, M15, M16 και GCHQ, ενημέρωσε όλη τη Βρετανική λέει, κυβέρνηση ότι επίκειται ελληνοτουρκική σύραξη. Διάνοιξη στην Ανατολική Μεσόγειο και συμπεριλαμβάνει ένα μέρος της Κύπρου. Αυτά τέτοια θέλει να ακούμε ο Ερντογάν. Yeah. Λέγετε παρακαλώ. Έλα. Ναι, για περίμενε. Περίμενε ένα λεπτό. Γιατί πήγε το αυτόματο. Ένα λεπτό περίμενε, γιατί πήγε το αυτόματο. Περίμενε. Έλα, μίλα. Ένα λεπτό, σε παρακαλώ. Για λέγε. Εγώ είμαι. Ναι, εσύ είσαι. Καλησπέρα. Okay. Ήθελα να πω σε αυτό που λέει ότι ο Τρόμπ που λέει πλέρι τη διάβολο, λέει anyway, δεν είχε ήττα με την ασφάλεια. Το σου μιλάω, Γιώργος είναι. Οκ. Okay. Μας είπε ότι ο Τρόμπ δεν είχε ήττα με την ασφάλεια που πήγανε να κάνουνε. Δεν μου λες το άλλο. Μήπως είχε ήττα με το immigration, με τρία δικαστήρια, σε 30 μέρες πρόεδρος έχασε τρία δικαστήρια. Δεν έκασε κανένα δικαστήριο ο πρόεδρος, κύριε μου. Τρία δικαστήρια. Όχι, κάντε λάθος, κύριε μου, κάντε μεγάλο λάθος. Όχι, εσύ κάνεις λάθος, κύριε μου. Όχι, το όχι. Αφείο το έχασε και πήγε και τώρα το νέο νομοσχέδιο και το έχασε και τούτο. Κάντε λάθος, κύριε μου. Το Washington, όχι, ένα πράγμα να ξέρετε. Όπως είναι. Να μην μάθετε ψέματα, να λες τα νέα όπως είναι. Τελειώσε για να εξηγήσω. Για ένα αυτό να ολοκληρώσω. Το Washington το έκανε απείο και έχασε και το απείο, κάνει νέο νόμο και τον χάνει και αυτό είναι τώρα. Για να πάμε, έχω ένα λεπτό για να κλείσω την εκπομπή. Ένα αυτός να ακροτεί μας. Πού είναι ο στίχος? Για ένα λεπτό είναι αυτός, παρακαλώ. Άκουσε με. Εσύ που το άκουσες αυτά τα νέα. Όλο στα νέα είναι. Δεν τα βλέπετε τα νέα. Ποιο κανάλι βλέπεις για κατά πρώτο για να σου πούμε? Το Fox News τα λέει. Το CNN τα λέει. Όλα τα λένε. Λοιπόν, περίμενε στη γραμμή. Περίμενε. Ένα λεπτό να σου εξηγήσει ο Γιώργος. Διότι φαίνεται
ή δεν καταλαβαίνεις τις ειδήσεις καλά ή δεν καταλαβαίνεις καλά αγγλικά. Ένα από τα δύο. Ή κάποιο κανάλι βλέπεις το οποίο παραπληροφορεί. Διότι δεν έγινε δικαστήριο εναντί του Τραμπ για το immigration. Άκουσε το Γεωργάκη να στα πει ακριβώς. Άλλο ο δικαστής θα βγάλει μια δική του απόφαση και να λέει δεν αναγνωρίζω και θέλω όλους τους κασούς στην Αμερική. Και γιατί δεν μιλάμε για τον Ομπάμα όπου στα 8 χρόνια έδιωξε από την Αμερική 11 εκατομμύρια Μεξικανούς. Γιατί δεν το συζητάει κανένας αυτό. Δεν μας αρέσει να το ακούμε αυτό το θέμα. Ο Τραμπ τι έκανε. Υιοθέτησε τον νόμο ο οποίος υπήρχε. Και με τον Μπους και με τον Ομπάμα και με τον Κλίντον και με όλους τους προέδρους. Υπάρχει νόμος. Υπάρχει νόμος. Δεν μπαίνεις στην Αμερική χωρίς βίζα. Δεν μπαίνεις μέσα εκατομμύρια όπως μπήκαν στην Ελλάδα εκατομμύρια άτομα χωρίς χαρτιά, χωρίς τίποτα και λέει τώρα η Ελλάδα είναι δικιά μας. Αυτό έγινε και στην Αμερική, αγαπητέ φίλε. Ένας κουτός άνθρωπος πρέπει να σκεφτεί λογικά. Σκέφτεστε ας πούμε το κουτά, πώς θα σκέφτεστε έτσι. Πάει ο Πόντιος. Πόσα δικαστήρια έχει πάει Έρα, σου εξήγησα, δεν καταλαβαίνεις. Για εξήγησε τον γύρο, δεν καταλαβαίνεις. Έχουμε δύο λεπτά να πεις την εκπομπή. Έβγαλε διάταγμα ο Τραμπ. Έβγαλε τώρα και ένα διάταγμα, δεν ακουμπάει κανείς. Λοιπόν, έβγαλε διάταγμα. Το καθεστώς, το κατεστημένο, είτε Ομπάμα είτε Μπους, είχε βάλει δικούς του ομοσπονδιακούς δικαστές. Και τους ομοσπονδιακούς δικαστές ο πρόεδρος τους βάζει. Λοιπόν, βγαίνει το πρώτο διάταγμα. Ψάχνουν το κατεστημένο κάποιο δικό του ομοσπονδιακό δικαστή να το σταματήσει. Και αυτό ακριβώς κάνανε. Είναι το βαθύ κράτος του κατεστημένου. Έχουν επηρεάσει και την αμερικανική δικαιοσύνη. Λυπηρό αυτό, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Δεν μπορεί να ενεργήσει ο πρόεδρος ως πρόεδρος σε ορισμένα θέματα. Βάλανε αυτή σκοπό να το σταματήσουν σε όλα, σε οτιδήποτε πάει να κάνει. Το είχαμε πει αυτό. Όχι σε όλα. Έτσι λένε. Όχι σε όλα. Εσύ τώρα είσαι υπερήφανος γι' αυτό. Μπράβο σου. Είσαστε ψεύτες. Ναι. Εσύ όμως μασάς του κουτόχορτου που σε δίνουν οι άλλοι. Δεν έχασε κανένα δικαστήριο. Λάθος κάνεις. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Γιώργο, καλό βράδυ. Έγινε παιδιά, γεια σας. Μια χαρά, καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Ελευθερινών με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ραντεβού και πάλι αύριο εδώ στο κανάλι 48. Μην ξεχνάτε. Θα τα πούμε και πάλι αύριο. Αύριο θα έχω εδώ μάλλον αντιπρόσωπο της Χρυσής Αυγής στην εκπομπή Ελευθερινών. Επίσης πρόκειται να εμφανιστεί και ο Κασιδιάρης εδώ στο κανάλι 48 ζωντανά μέσω Skype στη Φωνή των Ελλήνων για πρώτη φορά. Την αγάπη μας από την Λιόλουστη και ζεστή Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Γεια σας, αγαπημένοι, και να περνάτε καλά. Με τον Άγγελο Αγγελάτο, 13 Ιανουαρίου 2018, 8ήμερη κρουαζιέρα. Με το μεγάλο σούπερ κρουαζρόπλιο ολοκένριο 2017, Seaside. Οι τιμές αρχίζουν από $649 το άτομο plus τα taxes. Επίσης, παιδιά κάτω των 12 ετών εντελώς δωρεάν. Για τρίτο και τέταρτο άτομο, special τιμές. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε μου στο 727-481-0812. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-481-0812. Don't miss my big fat Greek cruise with Angelo. January 13, 2018. 8-day cruise. NASA, Casamon, Brad Cayman and Otsorinos. Συνοπτικό πρόγραμμα, αγαπητοί μου, τηλεθεατέ με το έργο της βραδιάς. Καθίστε και απολαύστε τη σημερινή μας κινηματογραφική ταινία μας. Γερόθα. Τρέχει όμως ένας νέος που ήταν κομψός και ωραίος. Την τραβάει και τη σώμα.